Σαββατοκύριακο στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4. Το σήμα κατά τεθέν της Παρασκευούλας, με το οποίο σας καλημερίζουμε, με το οποίο σας υποδεχόμαστε στην πιο πανηγυρική μέρα της εβδομάδος, όπως και να το κάνουμε. Δεν είναι τόσο το ότι αρκετός κόσμος, όσος τέλος πάντων δουλεύει πενθήμερο, πάβει να εργάζεται τουλάχιστον για δύο μέρες. Νομίζω ότι το τραγουδάκι έχει μέσα κρυφά ποδοσφαιρικά μηνύματα, διότι Σαββατοκύριακο και τέλος στη δουλειά και αρχή να είναι τα ποδόσφαιρα περισσότερο. Τα ποδόσφαιρα τα οποία δεν μας λείψανε βέβαια αυτή την εβδομάδα. Φουλ αγωνιστική δραστηριότητα όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κύπελα. Champions League Τετάρτη, Τρίτη, χθες Europa League. Σήμερα ανάπαυλα και Σαββατοκύριακο παιχνιδάκια, και γιατί παιχνιδάκια, ντέρμπι. Ντέρμπι τοπικά, ντέρμπι αιώνια, ντέρμπι που θα μας δώσουν ψωμάκι, θα μας δώσουν δουλίτσα. Μας δίνουν δηλαδή και θα έχουμε να τα συζητάμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είμαι ο Μπαμπής Μπατμανίδης, είστε όλοι εσείς οι πολυπληθείς ακροατέ του Λόγο Επειδή, και μαζί θα πορευτούμε, μαζί θα προχωρήσουμε μέχρι και τις 8 που θα κάνουμε παρεούλα. Επικοινωνούμε στο 2-31-0-287-3-8. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526 και Λόγο Επειδή στα Facebook μας, συζητάμε inboxιακά στη Σαλονικούλα και νομίζω στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, το οποίο ξυπνάει με κρυουλάκι. Λέτε να αρχίσουμε να λέμε τώρα τους καλούς χειμώνιδες από τα 46-47 Αυγούστου που είχαμε χθες προχθές. Ραγδαία μεταβολή της θερμοκρασίας, 15 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή. Ζακέτα να πάρεις δηλαδή. Έχει κρυουλάκι, έχει ένα εκνευριστικό ψηλόβροχο, έχει αγέριδες. Για όσους δεν έχουν εικόνα του τι επικρατεί έξω, εμείς είμαστε τα μάτια σας. Και γενικά θα είναι πολύ άστατες οι καιρικές συνθήκες, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρο απόγευμα. Αργότερα προβλέπεται μια σχετική καλυτέρευση για την Κυριακούλα. Μην ανησυχείτε, δεν προβλέπεται καμία απολύτως βροχή, όλα θα κυλήσουν πάρα πολύ ομαλά στο, κυρίως στο γήπεδο της Τούμπας, για τους φίλους μας εδώ τους Σαλονικείς που σκέφτονται να επισκεφτούν τον έδρα του ΠΑΟΚ, να παρακολουθήσουν τον αγώνα με τον Άρη, αλλά και για όσους θέλουν να επισκεφτούν οποιοδήποτε γήπεδο. Καλημέρα στην πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα σε όλο το σύμπαν που είναι ρεαλιστικό και επεκτείνεται. Μάλιστα, επεκτείνεται, διαστέλλεται. Διαρκώς. Αένα η επέκταση του σύμπαντος, είναι ρεαλιστικό. Εντάξει. Αυτά να μας τα πούμε. Λοιπόν, στην Άσα. Καλημέρα στο σύμπαν. Καλημέρα στο σύμπαν, σ' ακούει. Λοιπόν, άκου Μπάμπη, έχω πολλά να πω σήμερα. Ναι, τις άλλες μέρες δεν είχες. Γιατί ακούει και το σύμπαν, έχει και τις μαύρες τρύπες. Ναι, φοβάμαι μην πω μέσα σε καμιά μαύρη τρύπα. Έχει και ξέρεις, μπαίνεις από τη μαύρη και βγαίνεις από την άσπρη. Γιατί και η μαύρη τρύπα φοράει τα ρούχα του Φωτιάδη. Μαύρη από έξω, μα άσπρη από μέσα. Μπήκες μόνο σου στη μαύρη τρύπα. Τρύπα! Λοιπόν, Μπάμπη, άκου να δεις. Δεν στα χάπια αυτά, τώρα θα στα πω. Γιατί το ρεπορτάζ από την Αγία Άννα είχε μόνο το σιτιό εκεί, το που φάγαμε εκεί και τα λοιπά. Αλλά δεν σου είπα τα καλά. Α, μάλιστα, εκεί, μας τα κράτησε και το τέλος. Ναι, θα τα πούμε. Λέγε. Λοιπόν, εκεί είχε Πολωνούς πολλούς. Μάλιστα. Κοκέλκα, Κοσμίτσκι, Μάιντάν. Κμίτσικ, Άνταμτικ. Ναι. Ο τσικ τσικ. Λέγε ρε παρακάτω ρε. Λοιπόν, είχε πολλούς. Μάθαμε ένα χορό. Όχι το πόλκα. Το πόλκα εντάξει το ξέρα το πόλκα. Το κόλκα.
Μας μάθανε ο Μπέρεκ. Ο Μπέκ, δεν το ξέρω το Μπέκ. Παμπί, δεν παίζεται αυτός ο χορός. Μάλιστα. Είναι κάτι ανάμεσα σε ταγκό, φλαμέγκο. Είναι, δηλαδή, καταρχήν χορεύεται ζευγάρι, έτσι. Βέβαια, πού να το βρούμε το δηλαδή, ζευγάρι. Δηλαδή, ναι, δίνεις και παίρνεις. Είναι σαν τη διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Δηλαδή έρχεται ας πούμε ο Ερντογάν, σου λέει θέλω το Αιγαίο. Του λες εσύ, ωραία, δώσε, σου δίνω εγώ το Αιγαίο. Εσύ μου δίνεις Κωνσταντινούπολη, μου δίνεις Μύρνη, μου δίνεις Καπαδοκία, τι μου δίνεις. Γιατί κάτι να το συζητήσουμε λίγο. Χόρεψε να, όχι, να τώρα το συζητήσουμε. Βρήκες ώρα και σε να το συζητήσουμε. Λοιπόν, ναι. το και να το προχωρήσω τώρα, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μου λέει εγώ η Γεωργία, ναι. Την είχα ρωτήσει, γιατί έτσι έγινε. Εγώ ρωτάω πάντα τη γυναίκα. Ναι. Αυτή η ερώτηση είναι βασική. Λέγε με σκασές. Ποια κινούμενα σχέδια, της λέω, ποια κινούμενα σχέδια έβλεπες όταν ήσουν μικρή και σ' αρέσαν. Ναι. Μπόλε και λόγω. Τη Μάγια τη Μέλισσα, μου λέει. Ναι. Τη λέω, κοίταξε να δεις, λέω, η Μάγια τη Μέλισσα μ' άρεσε λίγο εμένα, τη λέω, γιατί έχω θέμα με τις μέλισσες, τη λέω. Nice. Μου λέει τι. Τι. Κοίτα, τη λέω, ναι. Θα σε κάνω, τη λέω, βασίλισσα. Εγώ έτσι συνέριξα τη Γιώργη. Ναι. Λέω, θα σε κάνω βασίλισσα των μελισσών, αλλά αντί για εργάτριες, ναι. Αντί για εργάτριες θα βάλουμε ντρουμ. Λέγε ρε, με σκασες να πούμε πρωί. Γιατί πίνε μάγια σου λέω τώρα. Μάλιστα, θα σε κλείσω. Θα καταλήξεις κάπου, θα σε κλείσω. Έχω χαθεί, έχω χαθεί. Έχω πάει το σύμπαν, έχει διασταλθεί, έχει φτάσει στο τέλος του. Έχω μπει μέσα σε μια μάγια. Τελειώνω, μπαμπί. Μπαμπί. Ναι. Μπαμπί, μην με κλείνεις. Και άκου να δεις τι έγινε χτες. Με πήρε τηλέφωνο, Πάφη, ακούς. Δεν με ενδιαφέρει, θα σε κλείσω. Άκου, περίμενε, είναι σαρμαντικό αυτό. Δεν ρωτά άλλα. Μην με κλείσεις, ένα δευτερόλεπτο δώσε μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο το Πάφη και μου λέει, αυτή λέει η κοπέλα που σου έδωσε το χυμό μήλου, δεν είναι για τα δόντια σου. Και το ακούει η Γεωργία, λέει γιατί. Γιατί έχει ζάχαρη. Γιατί αυτή είναι της εκκλησίας, λέει. Κατάλαβα, έγινε, άντε τσάω. Μας χόρεψε όλους ο Μπέρεκ στο ταψί ο φίλος μας ο Λευτέρης πρωί. Αυτό είναι το σύμπαν μας, κυρίες και κύριοι. Το σύμπαν του λόγο επειδή. Μην απορείτε. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα. Φυσικά και δεν περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό, ξεκινάμε τώρα εδώ με τα ταλέντα τα μεγάλα. Καλημέρα. Πού είσαι, αγόρι μου. Καλημέρα, τι κάνεις. Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ. Θα έχουμε προχές το πρωί μεσημέρι. Πού είμαστε, πού είναι το εδώ προς, διορίστε παιδιά. Άγιο Όρος. Μάλιστα, θα έχει βροχές. Τώρα δεν βρέχει δηλαδή. Στην Ευκιά έχει, ναι. Δεν βρέχει τώρα. Όχι, δεν έχει αρχίσει ακόμη, αλλά ναι, θα χαλάσει ο καιρός αυτή την ημέρα. Εντάξει, δεν έκανα, παντού είναι χαλασμένος ο καιρός. Τι είπε ο Λευτέρης. Δεν μου είπε τίποτα. Δεν μιλήσαμε, δεν ήταν ο Λευτέρης. Ήταν επανάληψη εκπομπή. Τώρα ξεκινάμε. Ναι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή της Παρασκευή. Επανάληψη ήταν. Ναι, επανάληψη. Δεν το ήξερα. Ένα τώρα το μαθαίνεις. Μάλιστα, για πάμε. Και τα νέα. Όχι, δεν ήρθε σήμερα. Θες και παρεούλα σήμερα. Μόνος μου είμαι, Παρασκευή είναι. Τι θες. Μπορεί πριν να τελειώσει η εκπομπή, μπορεί να σε ξαναπάω να σε χαιρετήσει. Ναι, να με χαιρετήσεις, γιατί πού πας, εγκαταλείπεις. Τι είναι. Θα αργήσω εγώ να φύγω πρώτα. Εβδομάδα. Μάλιστα. Θέλω να μου δώσεις πριν κλείσεις, καταρχήν δεν μας μίλησες. Πού είσαι, σε ποια μονή είσαι. Η Βύρο, τα φώτα έχουν κλείσει όλα. Τα φώτα έχουν κλείσει, σκοτάδια είναι 6 και 14. Από τον καιρό λοιπόν. Θέλω να μου δώσεις προγνωστικό για το ΠΑΟΚ Άρης. Πότε παίζουν αυτοί. Την Κυριακή στις 6:30 στο γήπεδο της Τούμπας. Πόσο να έχει ο ΠΑΟΚ, 2-0. 2-0 θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Γιατί παράλογο είναι αυτό. Όχι ρε παιδί μου, σε ρωτάω. Εσύ εκεί πέρα που είσαι στα όρη και στα βουνά μπορεί να ξέρεις κάτι παραπάνω, ας πούμε, να έχεις μια ειδική έτσι, μεταχείριση με το μέλλον. Μάλιστα. Αυτό ήταν η σημαντικότερη σου συμβολή στη σημερινή εκπομπή. Σε ευχαριστούμε, φίλε μας Πάφη. Απλά. Ναι. Την Πέμπτη. Ναι. Η Παρασκευή, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί η Παρασκευή, τελευταία μέρα μπορεί να έρθει να μιλήσουμε. Μάλιστα. Είπες θα κάτσεις πολύ καιρό, αλλά θα μας έρθεις πολύ σύντομα. Μάλιστα. Έγινε.
Εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Θα τα πούμε, μίλησε με το φούρνο. Ναι, μίλα με το φούρνο εσύ, εντάξει. Ναι, ναι, λέει να μου, να σου δώσει δύο τυρόπιτες τσάμπα. Εντάξει, έγινε, έγινε, τσάω, τσάω. Θα σου παραπέμπω εκεί, θα φτιάξω μια εκτροπή. Χτυπάει το τηλέφωνο, ας πούμε, και θα τους στέλνω κατευθείαν στον φούρνο να συνομιλούν όλοι μαζί στο Parting Line. Στο μπέρεκ του πρωινού ξυπνήματος, στο μπέρεκ της Παρασκευής, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο λόγο, επειδή έτσι γίνανε τα μυαλά μου πρωί-πρωί. Καλημέρα στην γραμμούλα, μας περίμενε. Έλα, Μπαρμπάν. Έλα, αγόρι μου. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνουμε. Να δώσω ρεπόρ του καιρού. Ρεδώσε κι εσύ, βέβαια. Βρέχει καταρακτοδόσου για από χθες 8 η ώρα το βράδυ. Αν εδώ έχουμε 15 βαθμούς στη Σαμαρίνα, έχουμε πόσο. 9-9 εδώ και 20 ώρες εδώ και το τζάκι. 9 βαθμούς το. 9 το οποίο δεν είναι καθόλου τυχαίος αριθμός. Για να υπάρχει. Το τζάκι εδώ και 20 ώρες και έχω στον τρίποδα επάνω φακί. Πσσ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 σ
αλλιώς αλεύρι να χυλώσει. Τι ωραία. Το πρώτο μου επίσημο χειμωνιάτικο breakfast. Άκου τι έχω. Χειροκροτούμε την έναρξη του χειμώνος όσον αφορά τις γαστριμαργικές μας προσεγγίσεις, ναι, βέβαια. Άκου τι έχω. Φαγί. Ναι. Τουρσί ελιές. Ναι. Λαβιέρα και μια ρέγγα στη λαδόπουλα. Και κρασάκι να φανταστώ. Έχω 2,5 κιλά κόκκινο κρασί. Πιστεύω να με φτάσει, δεν λες τίποτα να μείνω. Μέχρι ποια ώρα να σε φτάσει, να υπολογίσω κι εγώ. Ξέρω εγώ, μέχρι τις 12.30 μία που θα κατέβω κάτω στο μεσοχώρι να κάνω τζετζελέ. Τζετζελέ σήμερα Παρασκευούλα, ετοιμαζόμαστε. Και έχω και ένα μπολάκι σπιτική μαρμελάδα για την τόρμη. τι ακριβώς, τι φρουτό. Μαρμελάδα, το γειτόνι σαβατό. Ναι, βατό, πω. Μάλιστα, θα λείψεις πάνω στη... Έχω και ένα σφινάκι κράνο να πιω. Ναι. Θα λείψεις πάνω στη ρέγγα λίγο μαρμελάδα, βατόμουρο. Θα γίνει συγκλονιστικό. Αγγλικό γεύμα, αγγλικό breakfast, μάτμα μου. Τα ξέρω αυτά. Έτσι. Πολύ καιρό. Έτσι, γνωρίζεις. Αν ήρθε ο χειμώνας δηλαδή, με αυτά που μας περιγράφεις. Ναι. Να κάνω μια δυνατή κεφάλα τώρα γύρω από την ώρα και να κατέβω κάτω. Ετοιμάζεσαι για την Κυριακή και εσύ. Ναι, θέλω καυγά σήμερα. Ωραία, τα πράγματα αύριο. Την Κυριακή θα με περιμένει τα ρεκόρ. Έτσι. Αύριο ρεπό, να μην μιλάει κανένας με κανένα και την Κυριακή ξανά όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείσε, μιλάμε, λέει. Φιλιά. Μαγικές εικόνες, κυρίες και κύριοι. Μας μεταφέρει ο φίλος μας ο Δημήτρης από την Σαμαρίνα. Η έναρξη του χειμώνα άνοιξε 9 βαθμούς. Λογικό δεν είναι. Πρωινό, Φακούλα το μπράντ της εκπομπής. Φακούλα, ρέγκα. Γραβιέρα. Πόσο μ' αρέσει η γραβιέρα. Κόκκινο κρασάκι. Και μαρμελάδα βατόμπουλο έτσι για επιδόρπιο. Σαν να ανοίγεις αυτό το χαρτάκι του ημερολόγιο από πίσω. Αν δεν έχει γνωμικά, είναι διπλής σημασία στο λόγο. Επειδή ή γνωμικά θα έχουμε ή το μενού της ημέρας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μηδέν και εδώ, καλημέρα. Αντί. Έλα Κατερίνα. Ναι, τι. Περιμένει, λέω καλημέρα. Το κλείνει και ξαναπαίνει μετά. Άμα δεν σου πούν καλημέρα, το ξέρω. Πάρα έρχεσαι, δεν το κλείσει. Έχω μια προτροπή να δώσω. Μια προτροπή, κυρίε και κύριοι, ένα motivation εδώ για το λαό. Κρέατα, τι κάνει. Εσύ δεν έχει πιο πολλά κρέατα. Εκεί που είναι, δεν έχει κρέα να τα πει. Πού δεν έχει κρέα, παιδί μου. Εκεί που είναι, Σαμαρίνα, που είπε. Δεν έχει κρέα, Σαμαρίνα. Κάθε μέρα σου. Δεν έχει, είναι περιορισμένα εκεί. Περιορισμένα, όχι. Περιορισμένα. Τι γίνεται, γιατί δεν έχουν κρέα. Στερέψαν τα δάση. Θα είναι και ο κόσμο στη Θεσσαλονίκη να συμφέρει, άμα έρθει πίσω. Μάλιστα, αυτά για να είναι είδηση. Τώρα, πού είσαι, το fan club, τι λέει άλλο. Δεν υπάρχει fan club. Κάπου λέει πάλι. Δεν έχει fan club καθόλου, τίποτα. Δικό σου είναι το fan club. Δικό μου είναι. Δικό σας είναι, δικό σας. Εσείς. Είναι fan club του Λίμπερο και fan club του συγκροτήματος. Δεν βέβαια, συγκρότημα. Το συγκρότημα fan club. Ο Παφούλιας. Είναι fan club να μην κλεφτεί. Δεν είναι fan club, είναι star. Έχει μια διαφορά. Ναι, μπορεί να είναι και star, είναι fan club. Έτσι, fan star. Να φτιάξουμε μια. Εγώ τώρα το έχω περιορίσει. Δεν μπορώ κάθε μέρα. Δεν πειράζει, αρκεί που μας θυμάσαι έστω τις φορές. Μάμα και τώρα λέω θα μου κλείσει και μονάδα στη μέση. Θα μου κλείσει. Θα μου κλείσει τηλέφωνο. Έχω θέλει να φορτίσω και την μπαταρία. Θέλει να έχω πολλές μονάδες. Εντάξει, κλείσε φόρτισε και ξαναπάρε.
Να σε καλά. Α, θα τα πούμε τότε τη Δευτέρα. Δώσε ένα προγνωστικό για το ΠΑΟΚ Άρης και εσύ τώρα. 3-1 δίνονται. 3-1 ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Πώς λένε στοιχηματικές εταιρείες, γράφουνε ο τάδε, ο τάδε και ο τάδε. Εδώ σε βάζουν να δίνουν τα προγνωστικά του. Σπάρφη, Κατερίνα και. Έπεται και συνέχεια. Μέχρι στιγμής έχουμε νίκες. Νίκη για τον Δικέφαλο του Βορρά. Προβλέπουν οι άξιοι συνεργάτες της εκπομπής. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Καλώς το να. Δεν γινόταν να μην δεν πάρω μετά αυτόν τον καταιγισμό, σαν να με καλούσε κάτι. Ναι, ναι. Θα κάνω εκτροπή να του στέλνω όλους εσένα. Τι εκτροπή, εσύ τι. Εκτροπή έχει γίνει ήδη, δεν έχεις καταλάβει. Ότι αυτά που σου λένε τα έχω ακούσει εγώ πρώτα. Έρχονται να κάνουν πρόβες. Χάνεις. Με πήρε 4 η ώρα. Το νόημα της εκπομπής χάνεις. Δηλαδή, ποιο το νόημα. Ναι, εξενερώνω μετά. Σαν να έχω δει την ταινία εγώ, κατάλαβε. Έχω δει και τα παρασύρματα. Ξέρεις πως οι ηθοποιοί δεν γελάνε γιατί κόβουν ράβο στο γύρισμα. Είναι σαν να βλέπεις την ταινία από κατεβασμένη μόλις έχει βγει που δείχνει κάτι από κάμερα μέσα στο σινεμά. Ναι. Έτσι, όχι την κανονική την κόπια. Με πήρε ο Λευτέρης. Άρα δες. Ο άλλος παίρνει τηλέφωνο ενώ μιλάς στο ράδιο τώρα. Καλά να πάθεις, καλώς σου δέχτηκες. Ναι. Χρήστο. Ρε, δεν με ακούς, ρε, στο ράδιο παίρνω. Δεν ακούς. Δεν ακούς, ρε, πήρες, τι πήρες να πεις, άμα σ' άκουσα, που σ' άκουσα. Σ' άκουσα, τι με παίρνεις να με πεις, άμα σ' άκουσα. Τίποτα. Δεν θα πέσω μπάμπι ένα γιά ξανά. Δεν θα φουσκώσει τίποτα σήμερα. Ένα μπάμπι το γιά. Άκουσες, είπε. Ναι. Κλείστο. Νίστασε σήμερα. Νίστασε. Λοιπόν, ναι. Παίρνει τηλέφωνο αυτός. Παίρνει ο Λευτέρης. Ποιος θα ρωτήσω εγώ. Να μην ρωτήσω. Ναι. Έλα, ναι. Τίποτα, κάτι δικά μου. Ναι. Παίρνει ο Λευτέρης. Μετά παίρνει και ο Παφούρης. Μόλις ξυπνά, λες και με γκόμενά τους. Γκόμενά, ολονών. Κάποιοι νοιάζονται για σένα. Κάποιοι νοιάζονται για σένα και εσύ. Δεν κοιμάμαι εγώ, κατάλαβες. Ξυπνάει, ούτε πλένονται ακόμη. Εκεί μιλάνε, ο άλλος χασμουριέται, με νιστάζει κιόλας. Αυτό είναι. Έλα μωρό, έλα μωρό, τι κάνεις. Είναι το πρώτο πράγμα μόλις ξυπνήσει κάποιος με σκέφτεται. Το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς όταν ξυπνήσεις είναι εγώ ένα φούρνο. Να με παίρνει να με ξυπνάει ο μεγάλος Δημήτρης από τη Βέρεα όμως. Αυτό είναι το όνειρό μου. Κάποτε πρέπει να φας πολλά καρβέλια για να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Πάμε παρακάτω. Τι θέμα έχουμε κι εσύ. Μιλάς, έχεις πάθει ή τίποτα κι εσύ. Ας πούμε, παφούλια έχεις πάθει. Ναι, πάει εκεί, δεν πάει. Το χάσαμε. Τι θέμα έχεις. Κοίταξε, οι απέναντι, εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω, αλλά κάνουν τα πάντα. Εκεί πως είμαστε εμείς σκοτωμένοι και δεν παίζουμε μπάλα, κάνουν τα πάντα για να χάσουν ένα 3-1, να τους δίνουν και ένα γκολ. Ένα 3-1, ένα 4-1 στο χαλαρό. Κάνουν ακριβώς τα πάντα. Σε όλα έχω πέσει μέσα από την αρχή της εβδομάδας. Το μόνο που έπεσα έξω ήταν αυτό που λέω, που θα έχουν επίσκεψη στο Ρίσιο για να λένε πατήστε τους, κάνε τους, ράνε τους. Φαίνεται έβρεξε και δεν πήγανε, βγάλα μόνο ανακοίνωση στο Super 3. Μέχρι. Κοίταξε, τα ίδια. Έχει ψηλωμένοι, σε είπα αντί να μπουν ψυχωμένοι, πάλι θα μπουν ψηλωμένοι. Εγώ δεν διακρίνω, α πούμε. Τι να διακρίνει. Τους πειράζει ο Σιδηρόπουλος, που ο Σιδηρόπουλος στην ουσία με τον Ολυμπιακό τους αδίκησε. Δηλαδή, και βγάζει και ο Ολυμπιακός ανακοίνωση στην ουσία ότι δεν θέλουν τον Σιδηρόπουλο, που στην ουσία στα μεταξύ τους παιχνίδια ευνοήθηκαν. Δηλαδή, ας βάλουν τον άσημο. Τι να κάνουμε. Ας βάλουν τον άσημο, λέω. Αν δεν θέλουν τον Σιδηρόπουλο. Πήγε ο πρόεδρος του στο Καραϊσκάκι να πάρει τις ευλογίες. Να μην τα πούμε αλλιώς, να πούμε γιατί δεν γίνεται μέσα στον αέρα. Ναι, το είπες τώρα. Σε περίπτωση νίκης, ξέρω ότι ευλογίες θα πάω. Πώς φέρνει ο Παφούλια στο Άγιο Όρος. Θα τα ακούσεις μετά και θα λες. Ναι, μάλιστα. Ακριβώς τα ίδια πάνε. Όλα τους πειράζουν, το βάρ τους πειράζει, το ένα τους κάνει, το άλλο τους ράνει. Τι να πούμε, δεν πειράζει. Θα λήξει κλασικά ένα 3-1. Λοιπόν, εγώ καταγράφω σήμερα εδώ προφητής, θα δούμε, θα βραβεύσουμε την. Εγώ το φοβόμουν το μάτς, το λέω. Γιατί να σου πω, όπως κάνουμε εμείς, μου θυμίζει τις εποχές που μας έφταιγε η Αθήνα και αυτά και γκρινιάζαμε οι παοξίδες με τον Ολυμπιακό. Θα μας αδικήσουν, θα μας κάνουν, αλλά εμείς θα πάμε θα και θα πάρουμε το διπλό και θα κερδίσουμε για τους διαιτητές και πηγαίναμε και τρώγαμε 3. Τα ίσορα 5, με έχει γράψει το κοντέρ. Αυτοί το ίδιο πράγμα κάνουν εδώ. Μάλιστα, ωραία, έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Φουντώνει κυρίες και κύριοι εδώ η αντιπαράθεση, φουντώνει το πάθος των ακροατών. Όταν είμαστε σε προντερμπιακούς ρυθμούς,
Όσο να είναι θα μας απασχολήσει και σήμερα με τα γνωστά, με τις αντικλήσεις και τις αντιπαραθέσεις. Άνθεν και ένθεν, εσείς αυτό, εμείς όμως ναι αυτό, ναι αλλά εσείς τότε αυτό, ναι αλλά εμείς αυτό. Και σοϊ θα πάει το Βασίλειο. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Λοιπόν, το τηλέφωνο του Φούρναρη, πρέπει να ξεκινήσω Λευτέρης να το γράφει σε όλους τους θαλάμους. Να γίνει τριψήφιο. Πώς παίρνεις 199 και τέτοια. Αυτό το βράδυ έχεις μια ανησυχία. Πάρ' το Φούρναρη. Είδες Μπάμπη με την βροχή. Τι. Τόσο νερό χαμένο, ενώ αν ήταν ακριβό, δεν θα γινόταν όλα αυτά. Θα έβγαινε ο κόσμος, θα το μάζευε, τα λέει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μπάμπης Παπαδημητρίου για ακόμη μια φορά τα είπε. Απαράδεκτα φθηνό το νερό. Απαράδεκτα φθηνό. Ναι. Βγείτε εσείς που κάθεστε τώρα εκεί με την λεκανίτσα και αντί να βάζετε μέχρι τη Σαμαρίνα, αντί να βάζετε μαρμελάδα πάνω στη ρέγγα, μαρμελάδα βατόμουρο, βγείτε με μια λεκανίτσα και μάζεψτε. Βέβαια για εμάς τους γαλατόμους που ποτέ νερό από τη Βρύση, Σολωμό και μόνο Φίτζι. Τόσα χρόνια δεν μας απασχολούν τέτοια ζητήματα. Βγήκε να τα μαζέψει βέβαια μετά ότι πολιτική σπέκουλα και δεν ήταν αυτό, δεν καταλάβατε και άλλο εννοούσα. Βέβαια ρε φίλε, δεν καταλαβαίνετε, αυτά είναι βαθύτερα νοήματα. Έτσι. Καλύτερα στη ΣΥΠΑ παρά σε μαύρη τρύπα. Έτσι, μάλιστα. Όλοι μαζί στο πλευρό της ανακρίτριας mm-hmm. που παραιτήθηκε, mm-hmm. βγήκε, πανηγύριζε, πέταξε, πώς κάνουν οι απόφοιτοι από τα κολέγια, πέταξε τα τσιμεντένια παπουτσάκια της και βγήκε. Μάλιστα, το ντύβαινο, ναι, μάλιστα. Ναι, ναι. Ωραία. Δεν θες προγνωστικά από μένα. Δώσε. Τι να δώσω, εγώ συγκρατημένα αισιόδοξος είμαι. Ναι, δηλαδή. Δεν ξέρω, βλέπω μια απεσιοδοξία να κυριαρχεί στον κόσμο. Mm-hmm. Ο κόσμος δεν παίζει μπάλα ούτως ή άλλως. Ναι, πολύ. Δεν το αντιμετωπίζω σαν ντέρμπι, δεν είναι σωστό. Mm. Δεν βλέπω ένα 3-0, ένα πολύ σβηστό. Ένα πολύ σβηστό, δηλαδή. Μέχρι και ο Λιμιός θα βάλει γκολ, πάρα πολύ χαλαρά το βλέπω. Μάλιστα. Και περιμένω μία απάντηση από το Αράου για το Πετρίτσι και όχι για το Περτούλη. Θα δοθούνε, θα δαθούνε. Και γιατί έχασε χθες οι Young Boys και έγινε και μια μαγεία χθες. Πού, σε ποιο. Κύπρο. Ναι, ένα αποτέλεσμα μας ευνοεί βέβαια εμάς. Ωραίο μάτς, ναι, ωραίο μάτς, ναι, μάτς διαφήμιση του ποδοσφαίρου. Το παίξανε 7 ανατροπές, πρέπει να πήρανε τη μισή Ασία. Μάλιστα, δεν υιοθετούμε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Δεν υιοθετούμε, γι' αυτό σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω, τα λέμε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Hot stuff η εκπομπή σήμερα. Κέι, μόλις βγήκε από το φούρνο. Καλημέρα. Καλημέρα και εδώ μας τα ρίξαν, καλημέρα. 0 στα 3, 4, πόσο πήγαμε, καλημέρα. Σερ Προντρόμ Κόλλες. Τι κάνουμε. Καλά. Θα ασχοληθώ λίγο με τον αγαπητό Φουρνάρη. Τώρα ή τον Ζάλτσαρ και τον ναι, τον Φουρνάρη είπαμε, και Φαριανάκη δεν το ξέρει. Γιατί αν θα απομακρυντοφωνήσεις τώρα πίκο, τα τελευταία του λόγια, λέει τι καθόμαστε και το σκεφτόμαστε. Χαλαρά θα έρθουν, λέει 1-3 το μέλλον. 1-3 το είπε, ναι. Γλώσσα λανθάνουσα λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ναι. Άρα ή υπάρχει τρικυμία εγκρανίο, όπως σίγουρα υπάρχει σε όλους τους συμπολίτες, γιατί ο προηγούμενος είπε χαλαρά, δεν το βλέπουμε σαν ντέρμπι. Τότε γιατί πήγαν και το πληρώσαν όλοι σαν ντέρμπι. Δεν είναι ημέρα να διαμαρτυρηθεί και να πει έλα δωρε για τον μπαμπά. Γιατί μας το βάζεις ξαφνικά από 4-99, 7-99 και το κάνεις ντέρμπι. Εμείς δεν το βλέπουμε ντέρμπι, δεν το πληρώνουμε σαν ντέρμπι. Πού είναι η μαγιά του Μακεδονομάχου. Πες μου λίγο τη θέση σου. Ποια θέση μου. Εγώ το είπα πρώτος από όλους ότι αν ήμουν να πάει ΠΑΟΚ, τη Δευτέρα το είπαμε πριν να ανακοινωθεί τη τιμολογία και πολιτική. Τώρα στη διάρκεια που βγαίνουν τώρα διάφοροι. Είπα ότι εγώ θα το έβαζα 7.99 το μάτς. Τη Δευτέρα το είπα αν ήμουν να πάει ΠΑΟΚ. Και μας άκουσαν εκεί πέρα γιατί εδώ έχουμε γιατί τα τυχεία της λογιστικής. Αφού βγαίνουν όλοι οι νεοπλουτοί και λένε γιατί ότι αυτό το είναι, γιατί, με τίποτα γιατί, άλλο τι λέει ο καθένας. Γιατί είναι ένα ντέρμπι, γιατί έχει κόσμο ο Άρης, γιατί θα πληρώσουν για να το δουν. Μα δεν είναι τέρμπι, επειδή επιχειρούν να γλεβάζουν την ομάδα που πέρσι πήρε δύο εκεί μέσα. Δεν το πανηγυρίζουμε, αλλά επειδή σου λέω στο ένα ήμουνα μέσα στο κύπελο. Με τον Κολυτάρη. Με τον Σιδηρόπουλο. Τι. Ναι, και παρακαλούσαν έτσι.
Σφύριξε τώρα να φύγουμε, ρε Σφύριξε, θα πάθουμε, λέει, καμιά νύλα, λέει, από τα βρώμα, έτσι. Μάλιστα. Κατάλαβες. Τώρα συνεχίζεται εκεί, τέτοια να πούμε. Πώς το λένε, τι λέγαμε ότι είχε το τέτοιο, είχε ψηλά τον Αμανέ, ο Αλέξη. Ωραία. Κολλήσανε και οι κοινεόπλουτοι να πούμε. Δώσε πρόβλεψη. Γιατί το τέρμι. Γιατί το πληρώνουν. Γιατί το πληρώνουν για τέρμι, λοιπόν. Δώσε πρόβλεψη. Άλλο τώρα. Θέλω πρόβλεψη. Σήμερα μαζεύουμε. Είναι δυνατό παιχνίδι. Ναι, ναι, δεν σου... είμαι στοιχηματζής. Σκόρ, μωρέ, σκόρ. Άστα τώρα. Σίγουρα θα γίνει ένα καλό παιχνίδι. Άκουσε με. Όλα είναι υπέρ του Άρη. Να. Όχι, ρε, όχι οπαδικά, ρε. Όχι, στοιχηματικά εγώ θα μιλάω σε αυτά. Δεν είναι. Ούτε είμαι τεχνοκράτης λόγω επαγγέλματος. Ούτε θα επηρεαστώ, ας πούμε, χώρια τι λέω στα προηγούμενα που βγαίνω. Λοιπόν, στα λέω και άμα θες, απαντάς. Ακούμε, λοιπόν, όχι, εγώ μαθαίνω, παίζω. Ναι, αυτό. Είναι ο τέτοιος, ο Πάκο μέχρι τώρα δεν έπινε εμπιστοσύνη στα παιχνίδια του. Καθόλου. Α, μπράβο. Για κάποιους. Από την άλλη τα παίρνει. Άρα ποιο είναι το νόημα του ποδοσφαίρου. Άλλο καπέλο. Το νόημα του ποδοσφαίρου δεν είναι να κερδάς. Συγγνώμη, τα παίρνεις με ρέντα. Η ρέντα δεν είναι έσα. Καμία ρέντα, εντάξει. Πρέπει να κερδίζει χωρίς να παίξει. Όχι, δεν τον μειώνω. Ναι, δεν είναι ρέντα. Ρέντα αν είχε ο Πάκ, θα περνούσε και τη Σλόβαν. Όταν δεν παίζει το άλλο, κατά γενική νομολογία. Αν είχε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει αυτό που λέμε ρέντα. Αν είχε ρέντα ο Πάοκ, δεν θα τρέχε γκολ από τη Σλόβα 93 από βολέ του τερματοφύλακα. Καλά, όχι, ας τα παιδιά της Ευρώπης. Εντάξει, ένα συνολικό. Οι δυναμίες είναι διαφορετικές εκεί. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ναι, όλα είναι υπέρ του. Ναι, όλα είναι υπέρ του Άρη, άρα πόσο. Όχι υπέρ, κάτσε ρε. Όλα μιλάμε τώρα θεωρητικά αυτά τα πράγματα. Καλά, εντάξει, μιλάμε πρακτικά. Εγώ είμαι ο πρώτος που είπα πριν από μερικές μέρες ότι μπορεί αυτό το παιχνίδι να γίνει εφαλτήριο, να ξεκινήσει ο Πάοκ να βρει τον εαυτό του. Κατάλαβες. Και είπαμε ότι πιθανό να κατέβει με αλλαγή στον τερματοφύλακα, γιατί ένας από τους λόγους που είναι πεσμένη ψυχολογική όλη η ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να αλλάξεις αυτό το παιχνίδι, να βάλεις. Καμία σοβαρή ομάδα δεν το κάνει αυτό. Να αλλάξεις τερματοφύλακα και να βάλεις τον δεύτερο σε ένα ντέρμπι. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνεις αυτό. Δεν είναι δεύτερος, αυτός ήταν πρώτος. Οτιδήποτε. Άρπαξε την ευκαιρία. Φέτος, πέρυσι ήταν πρώτος και τώρα είναι πρώτος. Δηλαδή με το κατάστημα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Δεν μου λες σκορ, θέλω να πάω και στους επόμενους. Άντε να το τέτοιο. Τι? Πες μου σκορ. Εγώ σου λέω ότι η ανατροπή είναι άσο ημίχρονο, δύο τελικό. Ωραίο, μ' αρέσει. Εντάξει, έγινε. Σε χαιρετούμε. Άκουσε με, over. Γκολ, γκολ, all time scorer in day. Μάλιστα, ωραία, έγινε. Τσαου. Διακαείς πόθη, αντιλαμβάνομαι. Ο κάθε φίλαθλος σκέφτεται έτσι τα μαγικά σκοράκια του μυαλού του. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Μπάτμαν. Έλα, γόρι μου. Για τον προκάτοχο. Βέβαια. Προγαλίσκανα. Ναι. Μα δεν είναι ντέρμπι, θα ρολάρι. Σιγά σιγά. Μάλιστα. Δεν είναι ντέρμπι, είναι πρώτη χρονιά που δεν είναι ντέρμπι το μάτς. Δεν είναι ντέρμπι, λες. Δεν είναι ντέρμπι. Και ο Πάκο θα ρίξει 4-5-6 γκολ. Εκεί πέρα το βλέπω. Α, μάλιστα. Πολύ ψυχρή τοποθέτησή σου. Σε ρυθμού προπόνηση θα παίξει. Ναι, σαν σε προπόνηση που θα έλεγε και ο Ιάκωβος Φιλιππούσης. Καταρχήν όλα είναι με εμάς. Έρχονται ακέφαλοι χωρίς coach αυτοί. Ναι, θα πάρουν αυτό το γύρο μάλλον γιατί του βγαίνει πιο λίγα λεφτά. Μάλιστα. Και ένα δεύτερο. Ναι. Για την κυρία που είπε ότι δεν έχουμε κρέατα επάνω. Ναι. Να, μια πολύ σημαντική τοποθέτηση. Αυτό που έγινε πριν δύο εβδομάδες, καταναλώθηκαν πάνω από 2 τόνοι κρέας. Ζωικό λίπος. Καλό του χρόνου να το θυμάται και να το γράψει, να το έχει επάνω στο ντουβάρι κάπου. Ένα κάδρο μεγάλο. Ναι. Στα αποχαιρετιστήρια της Σαμαρίνας να έρθει. Βάλαμε στοίχημα να ξεπεράσουμε τις 2,5 τόνους του χρόνου. Του χρόνου κλείνω από τώρα θέση. Ναι, θέλω να με καλέσετε. Θα σε έχω φιλοξενούμενο. Βέβαια. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάου. Όλοι του χρόνου εκεί στα αποχαιρετιστήρια. Αποχαιρετιστούμε όλοι μαζί. Καλημέρα και στην τελευταία γραμμούλα πριν το διάλειμμα. Καλημέρα. Λοιπόν, Μπάμπη, τα προγνωστικά μου δεν έδωσα προγνωστικά για το τέρμπι. Λοιπόν, ναι, άκουσε με ναι, λίγο. Ναι, 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 ναι. Η Ντέγε δύο δοκάρια. Μάλιστα. Πω, το πήγε σε άλλο επίπεδο. Ναι. Ναι, λοιπόν, επίσης, τι ώρα είναι το μάτς. 6.30. 6.30 πόσο θα είναι. 9! Θα βάλει γκολ το νούμερο 9! Ποιος είναι το νούμερο 9? Ένθε και ένθε. Ο Σβιντέρσκι. Δεν γνωρίζω. Το νούμερο 9 θα βάλει γκολ. Επίσης, αν το πάμε 18 και 30, 8 και 1, 9. 9 και 3, 12, 2 και 1, 3. 2 ως 3 γκολ θα μπουν. Μάλιστα. Άρα θα το παίξεις under 3,5 και θα κερδίσεις. Και η Ντέγε 2 δοκάρια. Η Ντέγε 2 δοκάρια, μάλιστα.
το 9 ποιος είναι ο Ιντέγε, είναι στον Άρη. Στον Πάκ ποιος είναι, δηλαδή είναι αυτό. Θα βρούμε το 9, το ο αριθμός του Classic Center 4. Λοιπόν, 6 και 35 με την πρώτη επικοινωνία, με την πρώτη προσέγγιση από τους ακμεότατους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες του Λόγω Επειδή. Θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μικρή ανάπαυλα για να σηκώσουμε όλο και περισσότερο το μανικάκι για την πολλή δουλίτσα που μας περιμένει και σημερίς. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγω Επειδή της Παρασκευούλας, τον κρουβάντο Λόγω Επειδή. 6 και 40 πρώτα λεπτά, καλημερίζουμε τον κόσμο που συνδέεται και συμπλέει με την πραγματικότητά μας. Είχαμε και τα θεματάκια μας Σαλονικούλα με την χθεσινή τροπική βροχή. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, κυρίως στο Ωραιόκαστρο και εκεί πάνω σε εμάς, στους ανθόκηπους παρουσιάστηκαν, στον περιφερειακό. Και σήμερα αναμένονται βροχές, μάλλον πρέπει να βρέχει αυτή τη στιγμή έξω, όταν ερχόμουν έχει μια αεροψυχάλα. Στον καιρό που με έκραξε μέχρι και ο ίδιος ο πατέρας μου, χθες ξεκίνησα την εκπομπή και διάβαζα τις ανακοινώσεις Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, που έλεγε ότι έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα, θα πρέπει ο κόσμος να προστατευτεί κτλ. Εκεί το μεσημεράκι που είχε καμιά κάτι 30 βαθμούς, μου λέει, τι κουβάς είναι αυτός, τον καιρό δεν μπορείς να βρεις. Τον κακό μου τον καιρό. Αλλά εν τέλει δικαιωθήκαμε, έστω. Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό, εντάξει, δικαιωθήκαμε τώρα για τον καιρό. Έτοιμα πράγματα διαβάζουμε. Θα δώσουμε και τα προγνωστικά μας, βεβαίως, όχι μόνο για τον καιρό, αλλά και για την αγωνιστικούλα. Σήμερα είναι Παρασκευή, τα προγνωστικά της παρέας. Παρασκευή 20 του μηνού. Δεν δώσαμε το ορτολόγιο μας. Αγαπίου και Θεοπίστου Ευσταθίου, μεγάλο μάρτυρος και συνοδείας Θεοπίστης. Εορτάζουν ο Ευστάθιος, ο Στάθης, ο Σταθάς. Ο Σταθάκος, η Ευσταθία, η Σταθούλα, η Σταθία, η Ευσταθούλα και η Θεοπίστη. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Δεν είναι κάποια παγκόσμια ημέρα, σαν σήμερα το 490 π.Χ. Έλληνες και Πέρσες συγκρούονται στο Μαραθώνα Υπέρσες υπό τον Δάτη και τον Αρταφέρνη, αφήνουν στο πεδίο της μάχης 6.500 νεκρούς. Ανοίξαμε και συνεργείο, ενώ οι απώλειες από την ελληνική πλευρά ήταν μόλις 192. Τεράστια νίκη για τους Έλληνες, κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, κόντρα στους Μπουκ. Μαζί με το διπλό στην Πορτογαλία, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ελληνικού πολιτισμού. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Πες κι άλλα, ρε. Θα πω κι άλλα, τα είπα όλα. Να χαθείς από εδώ. Πού είσαι, δεν είσαι φουρνός σήμερα, τι έγινε πουλάκι μου? Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, Μπάμπη. Ναι. Εγώ για άλλους ακροατές δεν μιλάω. Όχι. Αλλά εύχομαι τον Μπαφούλια. Ναι. Ό,τι φόρμα βάζει να σκύνεται. Και εύχομαι και την άλλη την Κατερίνα που λένε να μην βρει ποτέ άντρα. Ναι, τι γλυκός που είσαι. Τι γλυκός. Γιατί ρε, γιατί, επειδή είπαν τα παιδιά ένα αποτέλεσμα, μια πρόβλεψη. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Αφουλούς. Ναι. Και επίσης, Μπάμπη μου, θα σε πω κάτι. Mm-hmm. Ο Άρης θα βάλει 3 γκολ, αλλά θα μετρήσει 1. Α, δηλαδή θα είναι το ματσάκι, θα είναι 0-1. 0-1, αλλά 2 γκολ θα ακυρωθούν, λες εσύ. Ναι, ναι, από αυτόν εδώ τον περίεργο. Μάλιστα. Κατάλαβες. Τα γκολ θα τα ακυρώσει το VAR, γιατί έχουμε και VAR πλέον. Ποιο VAR, δεν θέλουμε VAR, εγώ θα τα κάνω όπως θέλουν αυτοί. Τα τσιμίτσι. Λες θα δώσουν εκεί πέρα. Πλάκα με κάνεις τώρα. Μάλιστα, μονταζιέρα. Τι είπα, χεσμεντέν είναι ρε φίλε, για να βάλουν το Σιδηρόπουλο, έχουν κάνει κακάκια. Μα ποιο θα βάλεις, κοίταξε, ποιο θα βάλεις, θα βάλεις τον διεθνή διευθυντή. Ξένο. Ξένο, αφού δεν αποφασίστηκε να είναι ξένος, από τη στιγμή που δεν υπήρξε τέτοια απόφαση, δεν θα βάλεις τον διαιτητή Champions League? Όχι. Όχι. Μάλιστα. Ποιο να έβαζε? Να έβαζε ένα ξένο. Ένα ξένο, ποιο, μάλιστα. Τι είναι αυτός ο διαιτητής, ποιος είναι αυτός ο διαιτητής? Ο Σιδηρόπουλος. Έχει... Πέρυσι ρε φίλε, να σε κάνω μια ερώτηση. Να με κάνεις μια ερώτηση. Πέρυσι που έπληξε στο κύπελο τον πέναλτι του Γκάμα,
Μήπως το θυμάσαι, γιατί εσύ θυμάσαι μόνο μαυρό. Όχι, θυμάμαι, όχι μόνο μαυρό, αλλά θυμάμαι ότι είχε αποβληθεί και παίκτη του ΠΑΟΚ. Ο Κιτσίου, νομίζω, στο 30 κάπου ναι, εκεί. Ναι, γιατί έκανε το Μπρουζλί. Για άλλο αυτό. Αλλά ο ΠΑΟΚ έπαιζε το μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα με 10 παίκτε. Ναι. Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ από την άλλη φωνάζουν γιατί λέει το... στο μάτσο πρωταθλήματο το γκολ του Άρη ήταν λίγο offside κτλ. Κτλ. Οπότε. Ένα-ένα. Σαν το κόλ που έβαλε αυτός εδώ, περίεργος ήταν. Κρέσπο, Μέσπο, πώς το λένε. Κρέσπο. Α, μπράβο. Μάλιστα. Δεν πειράζει. 0-1 λοιπόν. Να τα. Τη Δευτέρα εδώ. Τη Δευτέρα εδώ, ας πούμε, θα είναι κρυμμένοι όλοι αυτοί οι περίεργοι. 6 παρα 5 θα ανοίγουν οι γραμμές τη Δευτέρα. Ποιον μπορεί να έρθουμε. Γιατί ξέρεις τι. Γιατί αυτοί όταν κάνουν μπλουκουμέ εξαφανίζονται. Α, μάλιστα, μάλιστα. Η ομάδα του δημοσίου. Μάλιστα. Αυτά τα ολίγα πάντα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι κάνουμε? Απολαμβάνουμε τον καφέ μας. Αυτά είναι. Με χειμώνα, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Πω, 15 βαθμούς έχει. Νομίζω ότι θα είναι παροδικό βέβαια. Δεν είναι ότι ήρθε τώρα αμά και δύο χειμώνες, θα είναι αυτό το διήμερο. Ναι, ναι. Θέλει μπουφανάκι για να βγεις να πας στον πηγεμό για τη δουλειά. Παντελόνι έβαλα, φόρμα έβαλα. Πρόσεχε, μη σου σκιστείς, θα του παφουλιά η φόρμα. Να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Θα κερδίσει ο καλύτερος. Ναι. Ένα παιχνίδι μη θα περάσει. Να κάνουμε. Καλά, το μόνο σίγουρο, εντάξει. Ναι, να μην έχει, να είμαστε προσεκτικοί, να μην έχει άλλα πράγματα. Πλακαστία, τι καιρό θα κάνει τώρα? Μπλιακάδα, θα αρχίσει λίγο να καλυτερεύει η θερμοκρασία και ο καιρός από την Κυριακή. 20 βαθμούς, 22 θα έχει στις 6.30. Τώρα που είπες πάλι 20-22, είπες για σήμερα ότι έχουμε 20 του μήνα, έτσι δεν είναι? Ναι. Όση ώρα περίμενα... Είμαι στην αναμονή. Συνειδητοποιώ ότι είναι και Σεπτέμβριος. Τέτοια μέρα το 94 παρουσιάστηκα και το 95 απολύθηκα. Ένα χρόνο έκανες. Είχα βρίσμα το Θεό, γιατί έχουμε πει. Ναι. Πω. Μάλιστα. Σειραίου λέει τώρα τον Νοέμβριο να καταταγούν οι νεοσύλλεκτοι. Δεν χωράνε στα στρατόπεδα. Δεν χωράνε στα στρατόπεδα. Ναι. Υπάρχει λίγη πληθώρα, ας πούμε, κατατάξεων. Αυτή τη στιγμή τον έβρι... Καλά και λογικό είναι αυτή, έτσι πως έχει γίνει τώρα ο στρατός που είναι 9 μήνο, πηγαίνεις Νοέμβριο και τελειώνεις, ας πούμε, Αύγουστο, νομίζω. Αυτό είναι διακοπές. Εντάξει, έχεις και ένα full Αύγουστο. Εντάξει, μιλάω και εγώ τώρα, εγώ κάνα 12 μήνες. Εντάξει. Κάνα παλικά για τώρα, φάγανε 24. Καλά, εντάξει, okay, και υπάρχουν και άλλοι που κάνα και λιγότερο. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο. Έγινε, φιλιά. Καλή ξεκούραση. Τσάω. Πολύ μεγάλο λέει το ενδιαφέρον για κατάταξη τον Νοέμβριο. Πρόβλημα με την ένδυση και τη σύντηση νεοσυλλέκτος στο στρατό. Αυτή την στιγμή. Λέει αυξημένο το ενδιαφέρον κατάταξη νεοσυλλέκτων τον προσεχή Νοέμβριο, αφού λέει ξεφεύγει αρκετά από τον αριθμό που μπορούν να λάβουν ένδυση και σύντηση ανά εσώ. Για κάποιους λέει εδώ τώρα ολόκληρος υπουργός, ας πούμε, πήρε και... επέκτηνε τη σκέψη μας. Για κάποιους είναι βολικό, καθώς υπολογίζουν ότι θα έχουν ολοκληρώσει τη θητεία τους αρχές του καλοκαιριού. Βολεύει κάποιος να καταταγεί τώρα. Υπάρχει όμως ανισορροπία. Καταντάς ότι περισσότεροι από όσους έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει ο στρατός, θα πάρουμε την πόλη. Ακόμη και για απλά πράγματα όπως αυτό της ένδυσης, της υπόθεσης και της σύντησης. Δηλαδή δεν έχει κουρασάν το καψιμί να πατάει το στιέρα. Θα κάνουμε λέει ό,τι μπορούμε. Θα ανοίξουμε τελιβεράδικα παραπάνω. Ίσως μας δοθεί η ευκαιρία να επανδρώσουμε τις υποστελεχόμενες μονάδες στον Εύρο και στα νησιά, είπε ο αρμόδιος υπουργός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενδιαφέρον κατάταξη για την ΕΣΟ του Νοεμβρίου έχουν εκδηλώσει πάνω από 20.000 άτομα την ώρα που ο στρατός δύναται να ντύσει και να ζητήσει περίπου 13.000 άτομα. Ανά ΕΣΟ μπορούμε να τους δώσουμε τις φόρμες παφούλιας για να καλύψουμε τις ανάγκες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Άντε ρε Μπάμπη, άντε ρε, πολύ μπλα μπλα εσύ, καλημέρα. Καλημέρα, τι να κάνω. Πολλά μιλάς. Θα μιλήσει... Ο σφαγώθηκε με το Πετρίτσι. Ναι. Αυτός δεν ξέρει πού βρίσκει το Πετρίτσι. Να ξέρει. Όταν ήμασταν εμείς φαντάρι. Ναι. Ήταν το 64, ήμασταν φαντάρι. Το 64 που είναι, ήτανε... στη μάχη του Μαραθώνα. Παρατήσαμε Ολλανδείς, στα 20 γύρισαμε να υπηρετήσουμε.
Τόσο μικρός έφυγες έξω. 17. Έτσι να, επίσης μπορείς να τους λες όταν εμείς πηγαίναμε Ολλανδία γατάκια που τώρα το έχετε κάνει ας πούμε. Εγώ ήμουν εκεί στο ΣΥΤΑΡ της σύνορα Γερμανίας, Ολλανδίας, Βέλγιο. Λοιπόν. Τριεθνές. Με άκου τώρα. Ναι. Πες στον κύριο. Δεν με ενδιαφέρει πολύ η Young Boys τι έκανε. Εμένα με ενδιαφέρει την Κυριακή που πάω να χάσει. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι μια. Τελείωσε. Δεν έχω πρόβλημα ότι θα χάσουν. Θα χάσουν. Θα χάσει ο ΠΑΟΚ, λες, είσαι σίγουρος. Γιατί. Μεγάλο πρόβλημα για να χάσει ο ΠΑΟΚ. Καλά, όχι, ρε παιδί μου. Εγώ τώρα εδώ μαζεύω. Ύστερα. Ναι. Πήραν από το πρωτοίχο βγήκε ο Πασχάλης, Ο Πασχάλης, ο Βουγάτος, ναι. Λοιπόν, εγώ δεν, αυτοί αρχίνησαν τώρα να πήραν και την ατάκα του. Δεν μιλάμε εμείς για άλλες ομάδες, κατάλαβες, έτσι. Το αρπάξανε. Όλα. Πάντως οι Παοξίδες, ναι. Πολύ τσιμπάνε, σαν τις κλώσσες. Σας είπα κι άλλη φορά, ναι. Πώς τα μαζεύει τα... Τα πουλάκια. Πώς τα μαζεύει. Τα μαζεύει. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Μάλιστα. Και ορμάνε μετά. Νίκη, τώρα, νίκη του Άρη, με πόσο βλέπεις. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι, δηλαδή. Ε? Πόσο. Δεν μας ενδιαφέρει. Κοίταξε. Και θέλω. Βαβά νίκη θέλω. Όχι. Κανονικά νίκη. Τι να. Τότε θα στεναχωρηθούν. Με τη διαιτησία, δηλαδή. Μαζί. Αυτό λες. Όχι, κοίταξε. Α, βαβά δεν είπες. Μπορεί να... Ναι, βαβά. Ναι. Μπορεί να δώσει ένα πέναλτι. Μάλιστα. Και να πάει 0-1 να πάει. Θα δούμε. Αυτό είναι το καλύτερο. Μάλιστα, θα δούμε. Είναι... Ωραία. Και να είναι 2 λεπτά προτού τη λήξει ο αγώνας. Και να μην λήξει. Αυτό μ' αρέσει. Μάλιστα, έγινε χαραλάμπι μου, σε χαιρετούμε. Περίμενε. Και πες το εκεί. Το λέω. Το Πετρίτσι. Ναι. Πες το είναι κάτω από τον Μπέλεσιν, εκεί στη Βερόνια κοντά είναι. Γιατί το Ρούπελ είναι από το Πετρίτσι είναι αριστερά από το Στριμώνα. Ναι. Και το Ρούπιλ είναι δεξιά από το Στριμώνα, εκεί που είναι το Άγκισο, τα Λουτρά. Α, που να ξέρουν από γούστα τώρα εδώ που πέρα. Που να ξέρουν κάτι, ρε. Άντε, μας θέλει να το πούμε για το Young Boys. Τι με ενδιαφέρει τι κάνουν οι Ελβετοί, επειδή είμαι εγώ 53 χρόνια έχω στην Ελβετία και Ελβετός δεν έγινε, τώρα θα γίνω Ελβετός. Έτσι. Εγώ... Σεραίος γεννήθηκα, σεραίος θα πεθάνω. Α, δεν μου λες. Ναι. Ήθελα να πω και τ' άλλο, τι έγινε αυτόν στη Μύκονο το Σέρεο. Ναι, αλλά μου δεν μάθαμε εξελίξεις. Δεν μάθαμε εξελίξεις, ότι έπαιξαν ξύλο για το τραπέζι. Ξύλο ποιος έφαγε, οι Ρώσοι φάγανε. Εμείς δώσαμε, όχι εμείς δώσαμε, εμείς δώσαμε, ελληνική ψυχή. Κοίταξε, ναι. Ένα ξέρεις τι λέει παροιμία. Τι λέει. Να είσαι μάγκας λέει, το Σέρεο στρέξει. Αν ήταν μάγκας. Τους πλάκουσαν στο ξύλο και πέρα, άμα τους έκαναν και σταφίδα. Μάλιστα. Άντε, ούτε τα λεφτά σου περνάνε, η μαγιά αλλού. Έτσι, έγινε, σε χαιρετούμε. Σε ρε, τσάου. Είμαστε και από το Σιδηρόκαστρο. Βεβαίως, έγινε φιλιά. Είμαστε, φιλιά. Το χωριό μας είναι, αλλά το χωριό μας είναι λίγο μεγάλο, κατάλαβε. Εννοείται, σημασία έχει το μεγάλο. Να σε καλά, φιλιά στο Αράου. Χαιρετάω και χαιρετισμού στο... Στον Πλάτανο, άντε. Σαλούντε Πλατάν. Χαιρετισμού στον Πλάτανο, αυτό. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Χαιρέτα μου τον Πλάτανο, Τέλειας. Τα είπε όλα. Αυτό το κάνω σποτάκι. Λόγω επειδή χαιρετισμού στον Πλάτανο, τελείωσε. Τι άλλα έλεγε, στο μεταξύ λαλίστατο σήμερα. Τεράστιος. Γιατί δεν πέτασε το ίντερνετ. Που είχε πέσει ίντερνετ, είναι ανεβασμένος ο Αράου γιατί έχει ντέρμπι και το περιμένει και αυτός με προσμονή όπως ο περισσότερος κόσμος εδώ της Θεσσαλονίκης. Φουντώνουν τα πάθη. Αφού έχει χαρακτηριστεί από παντού ότι δεν είναι ντέρμπι, γι' αυτό τον λόγο. Μάλιστα. Εκεί πάτησε ο Πάου. Όχι, μιλάμε σοβαρά τώρα, άσε τα πράγματα. Ναι. Εκεί πάνω πάτησε και λέει δεν μπορεί να ρίξει ένας διοικητής επειδή δεν είναι ντέρμπι. Mm-hmm. Και την ίδια. Το σκεπτικό τη όλη απόφαση. Και την ίδια στιγμή να πούμε.
και υπερδιπλασιάζεται η τιμή από το γιο του μπαμπά. Την τιμή τη διαμορφώνει για να κάνουμε, μιλήσουμε με όρους πολιτικής οικονομίας, γιατί εδώ η εκπομπή είναι πολυπίκυλη. Η εκπομπή, ελαστικότητα ζήτηση λέγεται αυτό, μπορεί να διαμορφωθεί και από την ζήτηση ενίοτε. Και υπάρχει ζήτηση, οπότε αυτή... Κύριε φίλε, εδώ ναι. Μιλάμε τώρα με σταθερά στοιχεία. Τώρα σου λέω πολιτική οικονομία και μου λες, μιλάμε, αυτό είναι τα στοιχεία. Τώρα, ένα την τιμή τη διαμορφώνει η ζήτηση εν προκειμένου. Ένα σημείο στο διάβλητο, σαν το περσινό, που όλοι ξέρουμε πώς έγινε. Και λέμε ότι όταν είναι ντέρμπι χαρακτηρισμένο το παιχνίδι από την διοργανώτρια αρχή, εντάξει, πρέπει να μπει ξένος διαιτητής. Ναι. Τώρα δεν ξέρω, η διοργανώτρια το έκανε, αποφάσισαν αυτοί που έχουν το ΒΑΡ, οι γνωστοί εδώ συμπολίτες. Βέβαια μπορεί να σου πει ο άλλος, αν ήταν υπερντέρμπι δεν θα έμπαινε 6,5 ώρα, θα μπαινε 8,5. Πιο μετά το Παναθηναϊκός. Ναι, πώς, υπάρχει μια ιεραρχία στα μάτς, διότι 8,5 είναι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν μπορείς να φάσεις και να τη φάσεις. Δεν μπορεί να λες ότι δεν είναι ντέρμπι για τον... είναι τώρα, τι να κάνουμε. Ναι. Μάλιστα. Δεν υποχρεούται η διοργανώτρια αρχή να βάλει ξένο διαιτητή. Και την ίδια στιγμή εσύ που δεν το χαρακτηρίζεις ντέρμπι και δίνεις δίκαιο να πούμε στη διοργανώτρια αρχή, το βάζεις σαν ντέρμπι για να ψηρίσεις τον κόσμο. Μάλιστα, δεν ψηρίζει κανένας τίποτα. Δεν ψηρίζει τον κόσμο. Υπάρχει μια ανταποδοτική σχέση. Άκουσα, δεν έχω καμιά πρόθεση τώρα. Ούτε να καθηγούσω ότι δεν ναι. Αν πάει και τρίγες τώρα. Ναι. Δεν έχει εξακριβωθεί. Βγήκε επώνυμος Παουκτής ακροατής που βγαίνει συνέχεια στο Λίμπερο και είπε ο ανιψιός του, Παουκτής, που έχει πληρώσει το ΒΑΡ, μπήκε το ΒΑΡ λέω το τέτοιο, το τυπιπάουκ, όχι πληρωμένο, είδε το παιχνίδι και όταν ζήτησε να το ξαναδεί, ναι. Του ζητήσαν να ξαναπληρώσει. Δεν ξέρω. Δεν μπορούμε. Ναι, τώρα αυτό δεν μπορούμε. Δεν το ξέρουμε. Μάλιστα στον Κρέγια το μίλησε. Εντάξει, τέλος πάντων. Ναι, δεν μπορώ. Ναι, δεν το ξέρω και δεν μπορούμε τώρα πούμε, να παραγούμε. Ναι. Παραφέρω, δεν το εντάξει, οκ. Okay. Έχει δημιουργηθεί ήδη πρόβλημα με τη ΣΕΣΟ και με το να απορροφήσει... Ο ελληνικός στρατός τους... Ναι. Βέβαια, αν δορίζονται αφιδώς στρέμματα του Υπουργείου Στρατιωτικών σε κάποια ομάδα της Θεσσαλονίκης, 45 στρέμματα στην περιοχή της Τούμπας, όπου θα μπορούσε να μπει ένα στρατόπεδο, πώς θα απορροφηθεί. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Στρατιώτες. Έγινε. Χαιρετούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, Μπαμπίνο, αγόρι μου. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Πώς να χαρακτηριστεί ντέρμπι ένα παιχνίδι. Έτσι, βασικά ντέρμπι χαρακτηρίζεται επειδή είναι ομάδες σε την ίδια πόλη. Έτσι. Πάμε στο... Αυτός είναι ο κλασικός. Δηλαδή ντέρμπι είναι και το. Αγροτικός Αστέρας Απόλλων Καλαμαριάς. Είναι ο κλασικός ορισμός στον ντέρμπι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Από εκεί και πέρα, πώς να έρχεται το Περέιρα στην Ελλάδα, ρε φίλε. Έρχεται η UEFA στην Ελλάδα. Πώς να χαρακτηρίσει ντέρμπι αυτό το παιχνίδι, όταν βλέπει πότε ήρθε ο τελευταίος τίτλος του Άρη, 50 χρόνια πριν. Ναι. Πότε κοντά να πάρει πρωτάθλημα, 40 χρόνια πριν. Κοντά, έτσι. Ναι. Πότε ο τελευταίος τίτλος πόλεων που πήρε, το 1936. Πότε ήταν, δεν θυμάμαι. 32. Για μένα ο ορισμός του ντέρμπι είναι πότε μία ήττα μπορεί να φέρει αλλαγή προπονητή. Και στο παρελθόν πολλές φορές και στον ΠΑΟ και στον Άρη μετά από ήττα έχει αλλάξει προπονητής. Και αν ο ΠΑΟ τώρα χάσει από τον Άρη θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια να ξέρεις ότι ο Άρης το έχει ψηλιαστεί τα τελευταία χρόνια αυτό και αλλάζει προπονητή πριν τον ντέρμπι του ΠΑΟ. Μάλιστα. Το γνωρίζεις αυτό έτσι για να μην λένε μετά ότι να έφυγε, χάσατε και αλλάξετε προπονητή. Αλλάζει προπονητή από πριν. Σου λέει, θέλαμε τον αλλάξουμε ούτως ή άλλως. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, φίλε. Επειδή ακούς διάφορα, πώς αισθάνεσαι, ρε φίλε, τον Γκάρ, βλέποντας τον Γκάρι δίπλα στον Καραπαπά. Μαζί, μαζί, χεράκι, χεράκι. Να έχεις πρόεδρο ο οποίος ήταν και έβλεπε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την τότερα. Και ήθελε να δει ένα μάτι Champions League αφού ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε. Τι να κάνει, στην πόλη δεν έχουμε. Α πάει και ο Σαββίδης να δει μάτι Champions League με τον Ολυμπιακό. Να δει τι έχει να ακούσει. Που είναι και Βεργέτης, έτσι. Ποια είναι η στιγμή του ΠΑΟΚ. Α, ναι, Βεργέτης. Ποια είναι, ρε φίλε. Έτσι ξεπλήρωσε τα χρέη της ομάδος. Προσπαθεί και είναι κοντά να της κάνει γήπεδο. Της έχει πάρει 2 ντάπ, 3 κύπελα. Είναι αυτά ο Παοξής δεν τα έχει ποτέ. Μάλιστα, πώς το βλέπεις, δώσε προγνωστικό.
γνωστικό, τον κόλ γκολ το θεωρώ στανταράκι. Και εγώ στην αρχή, όταν είδα, ας πούμε, και ήταν στο 2.30, τώρα είναι στο 2.20 κάτι, τον γκολ γκολ, κάτι μου λέει ότι, δεν ξέρω, τώρα αρχίζει και γίνει πλάστικα, ας πούμε. Δεν ξέρω, ήταν δώρο, είναι δώρο. Αγίρει κανένα μήνυμα. Το goal goal είναι δώρο. Καλά, ναι, η αστάθεια των αμυνών και των δύο ομάδων. Είναι. Ναι, δεν δικαιολογεί την διαφορά που υπάρχει. Νομίζω και, και στην απόδοση, ας πούμε. Δηλαδή, τον Πάουκ τον Μπέζι το δίνει πάρα πολύ χαμηλό το ποσοστό. Το επίπεδο του φαβορί που αποδίδει στον Πάουκ το θεωρώ υπερβολικό. Φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ. Φαβορί είναι, αλλά όχι με αυτήν την απόκληση. Αλλά όχι αδιαφιλονίκητο. Ναι. Σήμερα τώρα που βλέπω, είχε πέσει από 1,44 ο Άσος, 8,5 το διπλό. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, είναι ένα γέρνης όσον αφορά το επίπεδο του ρίσκου, ας πούμε. Λες, γιατί να μην το βάλω στο 8,5. Λέω ότι σε ένα ντέρμπι, όπως είναι αυτό, όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Οι στοιχηματικές μπορεί να ξέρουν κάτι παραπάνω. Έγινε. Δίνω ένα προβάδισμα βέβαια στο ΠΑΟΚ. Εννοείται αυτό. Εντάξει, είναι 38 παιχνίδια αίτητος. Μάλιστα. Το χ το θεωρώ πολύ ανοιχτό πάντως. Ναι. Το χ. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Να πω και κάτι τελευταίο, βεβαίως. Βεβαίως. Γιατί βλέπω, γιατί αναρωτιέται κάποιος πώς έχει παγωθεί ο Ολυμπιακός με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τι έκανε πέρυσι να τρώει με τον Πάπη. Ισοπαλία. Ισοπαλία. Φέτος τι έκανε. Κέρδισε. Συν δύο θες να πεις. Δύο πονταλάκια που είχε στο μυαλό του ότι μπορεί να πάρει από εκεί πέρα πάλι ή τρία Ολυμπιακός, μια βάζα. Δεν τα έχει. Με τον Άρη τι έγινε στην Τούπα πέρυσι, ήρθε το χ. Φέτος σου λέει μπορεί να κερδίσει πάλι. Ναι. Άλλα δύο πονταλάκια εξαφανίζονται. Εντάξει, ξέρεις τι όμως, αυτό είναι λίγο μπακαλίστικο. Μπορεί να έχει απώλειες σε κάποια άλλα γήπεδα, σε κάποιες άλλες έδρες. 100%. Ναι. Αλλά αυτός ο ΠΑΟΚ σε όλα τα παιχνίδια που θα πάει να παίξει θα είναι το φαβορί, όπως ήταν κάποτε ο Ολυμπιακός που πήγαινε και με τον ΑΒ τρόπο ήρθε όπως θα κερδίσει. Όπως θα κερδίσει, έτσι είναι αυτή τη στιγμή και ο ΠΑΟΚ. Με όλους τους μικρούς θα είναι το φαβορί και θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες κατάκτησης των τριών βαθμών. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. Έγινε, χαιρετούμε. Τσαό, τσαό. Για να δούμε γραμμούλα. Περίμενε, καλημέρα. Να επιθυμίσω στον Μπρουλαλίσαντα, καλοπροαίρετα, εντάξει, τον συμπολίτη, πρώτον. Τα 38 παιχνίδια ήττος είναι παπάς. Υπήρξαν οι Μπουλκουμέδες από Παναχαϊκή και Πανιόνιο. Που ήταν 38 στο πρωτάθλημα σου λέει. Δεν είναι 38, το αίτητος. Το αίτητος δεν υφίσταται. Και μάλιστα ήταν Μπουλκουμέδες από Β' Εθνική. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Που σκυλιάζουν όλοι για τον Γκάρι που είναι Ολυμπιακός και πάει και ξέρω εγώ, βλέπει τα παιχνίδια και το ένα και το άλλο. Επειδή όταν έχεις κοντή μνήμη, είσαι καταδικασμένος σε αφανισμό. Να επιθυμίσω ότι ο Ιβάν, τον συμπαθώ πάρα πολύ και να κάνω πάλι την παρέτηση, επειδή είμαι στο χώρο, σαν τεχνικός, έχει δώσει απίστευτη δουλειά, μιλάω πολύ σοβαρά τώρα, με τα έργα που πήρε, και αυτό είναι το λιγότερο, μπροστά στις, επειδή ένα από τα στελέχη μέσα στο τεχνικό τμήμα είναι συμπιτητής μου και τα συζητάμε, λοιπόν, έχει βοηθήσει απίστευτες οικογένειες και με τον όρο μην τύχει και πείτε κάτι προς τα έξω. Το είπες εσύ όμως. Το είπες. Όχι, επώνυμα ρε φίλε. Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα πάμε παρακάτω. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει. Αυτό είναι να λέμε τα καλά. Πρέπει να... Ναι, λίγο για μπαλίτσα τώρα μιλάμε. Εντάξει, για μπαλίτσα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει κοντή μνήμη, δεν θυμούνται την αγκαλιά για πόση ώρα με τον Αλαφούζο μέσα στο Ειρήνης και Φιλίας. Όχι, στο Ειρήνης και Φιλίας. Στο ΆΚΑ, ναι, και μετά έφαγε τεσσάρα. Τεσσάρα έφαγε όμως. Τεσσάρα έφαγε. Εντάξει. Ναι. Πειράζει το ότι πάει ο Κάρι και βλέπει, ας πούμε, κάποιο παιχνίδι την τότε με τον Ολυμπιακό. Πού μπορεί, όχι, μπορεί πες ότι είναι Ολυμπιακός. Δηλαδή όταν γεννήθηκε ο Ιβάν την ώρα που γεννήθηκε του είπε η μάνα του, εσύ αγόρι μου, είσαι ΠΑΟΚ και μετά από χρόνια θα πας σε μια ομάδα και επειδή επί 8 χρόνια δεν θα κάνεις τίποτα. Μετά θα δίνεις δανεικούς στις μισές ομάδες. Μάλιστα, λοιπόν, πρέπει να πάμε για διάλειμμα. 7 και 3, έγινε, χαιρετούμε, χαιρετούμε. Έτσι, έγινε, τσάω, τσάω. Λοιπόν, να ζητήσω συγγνώμη από τις δύο γραμμούλες που μας περιμένουν, εδώ είμαστε. Μικροί ανάπαυλα. Γιατί οφείλουμε, ας πούμε, για να ανταποκριθούμε στους νόμους της αγοράς. Μαθήματα απλής πολιτικής οικονομίας πρωί-πρωί. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ στο Λόγο Επειδή στο Λίμπερο 107,4. Στο Λόγο Επειδή της Παρασκευούλας. Στα προεόρτια του μεγάλου ντέρμπι της Κυριακής.
που δεσπόζει όσον αφορά την επικαιρότητα της εκπομπούλας μας, αλλά και εν γέννη των ραδιοφώνων της πόλης. Καλημερίζουμε τον κόσμο που τώρα προστίθεται στην παρεούλα μας και συνδέεται με την πραγματικότητά μας. Στη Μουντή και Κρυουλιάρα Θεσσαλονίκη, τοπικές βροχές ή καταιγίδες με βελτίωση όμως αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική μέτρη μέχρι σκυρή 5 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Γενικότερα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν από το απογευματάκι και μετά. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 ως 26 βαθμούς, μας δίνει η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια, στα διαδίκτυα μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας, καλημερίζουμε την φίλη μας, την Σοφία μας, στέλνει τις καλημέρες της. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Το διακύβευμα αυτής της εκπομπής. Καλημερίζουμε και τον Κώστα που λέει καλημέρα. Όταν ο Φευγάτος λέει δεν μιλάω για άλλες ομάδες, ξέρεις ότι θα πει για τον ΠΑΟΚ. Έτσι και τον Μπκάνοτα λέει καλό προαίρετα, θα βάλει φυτίλι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Λοιπόν, Μπάμπη. Έλα. Τρία θεματάκια, μην με κλείσει, δεν ξαναπέρνω. Άντε, πες τα τρία θεματάκια, δεν σου φτάνει το ένα. Το νούμερο ένα, ναι. Θέμα. Το νούμερο 9 είναι ο Σβιντέρσκι. Αυτό θα βάλει σίγουρα γκολ. Του Άρη το 9 ποιος είναι? Δεν έχει το 9 το Άρη. Έπαιξε και έχασε δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, δεύτερο θεματάκι. Επειδή ο κόσμος είναι μικρός, Μπάμπη. Ναι. Βουνό, βουνό, δεσμί. Βουνό με βουνό, δεσμί που λένε. Βέβαια. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Γνωρίζω και βρήκα άκρη στο Αράου ταξιτζή. Ο οποίος ταξιτζής, ο αδελφός του, δουλεύαμε μαζί στη Γερμανία. Μάλιστα. Λοιπόν, μου είπε ότι ο Αράου δεν έχει δίπλωμα. Μάλιστα. Και πηγαίνει τη γυναίκα του τη Μαρίκα, πηγαίνει τη γυναίκα του τη Μαρίκα για ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Άντε, καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Έλα, Μπαμπίνο. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, από το θέλω το τρόπο που κάνει, γιατί έχει έτσι απορία, ότι ο ΠΑΟΚ είναι 38 παιχνίδια ήττο στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Στο κύπελο πέρυσι έχασε δύο φορές, η μία από την Παναχαϊκή εκτός έδρας και η άλλη από τον Πανιόνιο πάλι εκτός έδρας. Mm-hmm. Τα οποία δεν μετρά στο πρωτάθλημα. Ναι. 38 από πότε έχει να χάσει ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα? Ποια ήταν η τελευταία του, από τον Αστέρα Τρίπολης, από τότε? Η τελευταία του ήττα ήταν πρόπερση από τον Αστέρα Τρίπολη. Μάλιστα. Δηλαδή το πρωτάθλημα, το προπερσινό, στον Αστέρα Τρίπολης ήταν μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ήταν νομίζω ένα-δύο παιχνίδια μετά, τέλος πάντων. Mm-hmm. Και από τότε έχει μόνο νίκες. Μάλιστα. Έχει μόνο νίκες, συγγνώμη, και ισοπαλίες. Στην Τούμπα έχει μόνο νίκες και του την έκοψε ο Άρης με την ισοπαλία την περσινή. Mm-hmm. Αυτά. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Χαιρετούμε. Ποντό σαλμός, αλληλούια. Βέβαια. Εννοείται. Έγινε έτσι. Α, τι περίμενε με τον Αλαφούζο να μπουν μέσα και να παίζουν μπουνιές στο τελικό του κυπέλου. Mm. Δεύτερη χρονιά που ήταν ο Ιβάν τότε εδώ πέρα. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Το ένα άλλο το άλλο, φίλε του Μπγκάλ. Έγινε. Έτσι πρέπει να είναι μονιασμένοι και αγκαλιασμένοι οι άπαντες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το Κάρι και ο Καραπαπάς. Μάλιστα. Ωραία. Τσαο, τσαο. Και πάντα είναι μονιασμένοι και αγκαλιασμένοι. Οι έχοντες, εμείς οι μη έχοντες, οι μη κατέχοντες, τρωγόμαστε σαν τα σκυλιά. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο εδώ με την εκπομπούλα μας. Είχαμε και αγώνες για το Europa League χθες. Πρώτη αγωνιστική των ομίλων. Με τον Αποέλ να ητάται σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με 3-4 από την Dunde Lanz με συνεχείς ανατροπές. Καθότι όχι λοξοκοιτάμε, κοιτάμε ευθεία την πορεία του μοναδικού εκπροσώπου της Κύπρου, του Αποέλ. Προηγήθηκε η Dunde Lanz, το γύρισε με 0-2, το γύρισε σε 3-2 ο Αποέλ και το ξαναγύρισε η Dunde Lanz σε 3-4. Ή τι σημαίνει τώρα? Ότι ξεφεύγουμε από την Κύπρο μετά και τους βαθμούς που έδωσε ο Ολυμπιακός με την ισοπαλία την προχθέσινη απέναντι στην Τότεναμ. Αλλά ξεφεύγει και η Δανία, που
ολόξο κοιτάμε προς την 14η θέση. Οι Δανείοι έχουν 26.250 πόντους, η Ελλάδα 25.300 και η Κύπρη 25.000. Θα δοθεί πολύ μεγάλη μάχη Ολυμπιακός και ΑΠΟΕΛ. Ουσιαστικά το τι θα κάνουν φέτος στην Ευρώπη θα καθορίσουν και το μέλλον των εκπροσώπων Κύπρου και Ελλάδος την επόμενη, νομίζω τη μεθεπόμενη χρονιά. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, Παπί. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις? Είμαστε έχασα πάρα... τίποτα. 6-6,5 έχασα κάτι σημαντικό. Πάω Κάρης. Α, το πάω Κάρης. Ναι. Ξέρεις γιατί? Επειδή εγώ ανήκω σε αυτό που είπες, είναι πολυπίκυλη εκπομπή. Ναι, βεβαίως. Και γενικά εμείς του πολιτισμού, ακροατές στα ντέρμπι, έχουμε πρόβλημα. Γενικά. Ναι, να τελειώσει. Θα τελειώσει ώρα. Τι είναι, εμείς του πολιτισμού. Επί του πολιτισμού το έχουμε αυτό, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα με εμάς. Ή θα ήθελα να προτείνω μετά το χθεσινό τέταρτο που έγινε σφαγή το τελευταίο τέταρτο και δεν μπορούσα να βγω. Σφαγή γινόταν. Στο διάλειμμα των 7.30 θα δίνεται κωδικός πλέον σαν του πάω. Για το τελευταίο τέταρτο θα δίνεται κωδικός. Θα απολύεται ο κωδικός στα περίπτωση. Θα δούμε πώς θα γίνει αυτό. Και θα ανεβάζω και θα κάνω και ανάρτηση με τα hot spot. Που θα ναι, κανονικά κάτι. Ειδικά το τελευταίο τέταρτο δεν μπόρεσα να απαντήσω χθες. Δηλαδή δεν γινόταν αυτό και σκέφτηκα τον κωδικό. Λέω δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι, έτσι. Άρα ένα λεπτό, σας παρακαλώ, παιδιά, ένα λεπτό το τελευταίο τέταρτο. Βεβαίως, θα απαντάμε, βεβαίως. Θα δίνουμε κανονικά. Αυτό, ναι. Και όχι πλέον. Λοιπόν, να πω κάτι. Το Ντόμι χθες που μου είπε να πάρω λίγο τηλέφωνο για κάτι που ήθελε. Ναι, το εξερεύνησα το θέμα. Ήμουν στην Αθήνα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπάρχει πρόβλημα, όντως υπήρχε μια μεγάλη τρύπα στις Σκοπιές στην περίοδο 63-65. Υπήρχε μεγάλη τρύπα στις Σκοπιές. Αυτό δεν βγήκε ακόμα το πόρισμα, συζητιέται ακόμα το πόρισμα. Πάντως να ξέρεις ότι υπήρχαν τρύπια σύνορα την περίοδο 63-65. Όταν ανοίξουν τα αρχεία του Foreign Office θα ενημερωθούμε για αυτά. Εντάξει, κάποτε θα γίνει μια εξεταστική, κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει πάνω σε αυτό. Να το ξέρεις. Και ένα άλλο, επειδή πήρε και χθες μετά από καιρό ο φίλος μας ο Μάικ, ναι, και τον καλημερίζω του φίλου μας τον Βουτιάδη, ναι, θα ήθελα να μου πει το καινούργιο σήμα του Κινάου, ναι, από ποιο απορρυπαντικό μοιάζει πιο πολύ? Είναι τρία απορρυπαντικά που έχουν σχεδόν το ίδιο σήμα. Δεν πρέπει να τα αναφέρουμε λόγω διαφήμισης. Κάτσε τώρα, με προβληματίζεις. Αυτό είναι ερώτημα και σε μένα. Απορρυπαντικά. Παρατήρησε το λίγο το σήμα. Παρατήρησε το. Έχω δει με την μπουνιά εκεί πέρα. Όχι, ας την μπουνιά. Το σήμα τους, το κανονικό που είναι. Το σήμα το κανονικό. Αν δεν λες για την τελευταία φύση αυτή, έτσι. Όχι, όχι, άσε την τελευταία φύση. Θα τη συζητηθεί σε άλλη εκπομπή. Το κλασικό αυτό που είναι κάτι σαν μαργαρίτα, τι είναι αυτό. Σαν μαργαρίτα που γυρνάει. Εντάξει, δεν μοιάζει λίγο σαν πλυντήρεξ. Πώ να σου εξηγήσω. Ψάχνω να βρω. Έχω γκλάρι τώρα εδώ παρυπαντικά, α πούμε. Ναι. Να τα πω τα άλλα δύο τα απορρυπαντικά. Τα πεις τώρα, μωρέ, τι δεν είναι. Σαν Αριέλ, σαν Σκιπ, δεν μοιάζει. Πρόσεξε το λίγο το σήμα. Αριέλ πιο πολύ μου φέρνει εμένα. Αριέλ, μάλιστα. Αριέλ, Αριέλ. Μάλιστα. Αριέλ, ναι. Φιλί, ναι. Ωραία. Ναι. ήθελα να τον πω το φίλο μας, το Μάικ. Κάτι ακούσει και το κοινό, θα κάνει και δημόσια πλυντήρια τώρα, όπως είναι στην Αμερική. Θα μπορείς να πάει να πλένεις τα ρούχα σου αυτά, το ένα το άλλο. Με κουπόνια, σοσιαλιστικά πλυντήρια. Ναι, σας παρακαλώ το τελευταίο τέταρτο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ το τελευταίο τέταρτο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Το όραμα του Τσακαλώτου για την ΕΡΤ. Τι? Να μας πείτε. Τι? Το όραμα του Τσακαλώτου για την ΕΡΤ. Μάλιστα, άιντε άρχισες πάλι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στα καθιερωμένα μας. Στον ακόβουμε τον Λευτέρη. Ήτανε, πέρασε δύο εβδομάδες καταιγιστικός, ουσιαστικός τώρα. Αυτό είναι το λόγο επειδή ούτως ή άλλως. 2-31-0-2-8-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κώστο που λέει: Ή που Λευτέρη στη λέξη δούλευα, άκουσα καλά. Καλημέρα, καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, Βάμπη. Πού είσαι εσύ? Εδώ είμαι, αγόρι μου. Λοιπόν, πες μου τι ώρα να βγω, έχω ρεπορτάζ. Τώρα, αφού τι ώρα να βγεις, βγήκες τώρα. Όχι τώρα και... Α, τώρα. Τώρα, λοιπόν... βγες τώρα, θες να κλείσεις και να ξαναπάρεις? Όχι, απλά να βγω και να ενημερώσουμε τον κόσμο. Παπά, έγινε παπάς ο άλλος από τη Σταυροπολή. Ποιος? Ο Κουλούρης. Ο Κουλούρης, τι έγινε παπάς? Όχι, το ποδοσφαίρι. Αυτόν εδώ Κουλούρη που λέμε, που έλεγα χθες. Ναι, τι, ποιος, ναι.
Πώς, δεν ξέρουμε τίποτα. Α, πάπη, καλά, δεν ξέρεις. Εσένα περιμένω. Θα ενημερώσουμε τον κόσμο, τόσο πιο, δεν μιλούσα, δεν μιλούσα, το κρυφό, αλλά επειδή με ανάφερε και μου είπε γκαρσόνι που πήγα στην Ανίδα, έτσι που με είπε, έτσι με είπε, έτσι με είπε. Ναι, αλλά ότι αντιγράφουνε το στυλ σου τώρα όλοι οι μεγάλοι προπονητές. Ναι, αλλά το έκανε μία στη Θάσο. Μία το έκανε ξανά δεύτερη φορά, του ξαναλέει πάλι εδώ πέρα που κάνω τα βραδινά και κάτσε ρε, κάτσε, εγώ δεν είμαι κουλούρης, δηλαδή συγγνώμη, είμαι λόγω καρσόνι. Λοιπόν, ο κύριος Κουλούρης έχει μπαμπά, έχει τον μπάφερ, τον έκανε μπαμπά. Ναι, τον έχει οθετήσει μάλιστα. Μπράβο. Ανάδοχο. Ναι, μάλιστα. Δεύτερο άτομο ποιο έχει, μπαμπά. Δεν ξέρω, πού ξέρω. Ξέρω εγώ τον Μαλέκο. Μάλιστα, τα ενδοικογενειακά, μάλιστα. Εσένα δεν σε... τον έχει γίνει μπαμπά. Δεν σε έχει, έχει υιοθετήσει. Όχι εμένα ρε, τον άλλο τον Αλέκο από την Γραφικό. Εσένα, εσένα λέω, δεν σε έχει υιοθετήσει. Όχι, σου βρελώ, εσένα. Μάλιστα, πράγματα, έτσι, μάλιστα. Το λέει, άκου τώρα. Θέλω να με πας σε ένα ραδιόφωνο εκεί στη Κωνσταντοπολίτικα που είναι. Ναι, ωραία. Και να αρχίσεις να με πάρεις από την Καραμαλή. Μάλιστα, ωραία. Το τούπα. Σε ευχαριστούμε που αναφέρεσαι σε άλλα ραδιόφωνα εδώ στην εκπομπή μας. Όχι, δεν είπα. Να, απλά τι? Λέει, είναι κοντά ρε παιδί μου. Εντάξει, εμείς είμαστε μακριά. Και μου θα έρθω να σε πάρω. Μάλιστα, εμείς είμαστε μακριά. Και μου θα έρθω να σε πάρω. Και πάμε στο δεύτερο. Πάμε στο δεύτερο, ναι. Πώς γίνεται να είναι κυτρινόμαυρη και ασπρόμαυρη και να κάνει δουλειά ο Φευγάτος με αυτόν εδώ, τον Κουλούρη? Πώς γίνεται, είμαστε όλοι ένα πνεύμα, είμαστε ένα σώμα, μια ψυχή εδώ στο λόγο επειδή και δεν υπάρχουν διαχωρισμοί. Πώς είπε, γιατί με, να μην αφού το είπε, ναι. Εγώ ούτε στον άλλο κόσμο δεν θέλω να κάνω τη συνεργασία. Ναι, άλλο, με άλλο η δουλειά και άλλο... Το είπε, Δά, το είπε. Δεν έχει, όχι. Είναι από εδώ τις σταχαράδες. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι από εδώ τις σταχαράδες. Δώσε προγνωστικό για τον ντέρμπι. Λοιπόν, α, κάτσε λίγο, να πάω λίγο πιο ύστερα, κάτσε, γιατί τώρα γύρισα, γιατί... Εντάξει, άντε, πάρε λίγο πιο ύστερα. Κάτσε να δώσω. Ναι, δεν τάξει, να πω και κάτι, να σου δώσω ρεπορτάζ. Ναι, ρεπορτάζ. Στα Σπάτα, ναι. Μπουκάρισαν δύο ρετροβάιβερ σε αστυνομία μέσα. Τι μπουκάρισαν? Δύο μπουκάρισαν, δύο σκυλιά. Τι σκυλιά? Ναι, παιδί μου, φύγαν από το διοκτήτη και εμφανίστηκαν στο τμήμα του Σπάτων. Τι σκυλιά? Το Rottweiler. Rottweiler, μάλιστα. Δεν ξέρω, θα την ψάξω την είδηση. Είναι... Όχι, το έχω. Ναι, το βγάλουμε στον αέρα, να το ακούσουν κιόλα του κόσμου. Άμα δεν το βγάλουμε. Εντάξει, τα σκυλιά τα ίδια. Σε λίγο επανέρχομαι. Ρε Φευγάτε, Παύλε, κατάλαβε. Γι' αυτό πάει κάθε πρωί εκεί πέρα από Φευγάτο. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Επανέρχομαι, σε λίγο. Σε λίγο, Rottweiler. Στο τμήμα των Σπατών. Play that funky music, white boy. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Φίλε, να διαβάζω χθες ότι έχουν πουληθεί και 3.500 μεμονωμένη κωδική στο Pound TV. Έχω μια πορεία, άραγε πόσοι από αυτοί είναι γύρω εκεί από το... από το γήπεδο του Άρη και την Παπαναστασία. Φαντάζομαι αρκετοί τα καταστήματα και κόσμος. Θα θέλω να το δει το παιχνίδι. Δεν είναι όλοι θα ψάξουν να το ακούσω ραδιοφωνικά. Σίγουρα, σίγουρα. Εννοείται. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα είπαμε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πόσοι θα έχουν, ποια θα είναι τα αποτελέσματα? Πόσοι θα έχουν και άποψη. Ξέρετε, έγινε αυτή η φάση. Πού το δει, φίλε, να το λες. Μάλιστα. Θα το δουν όλοι. Άκουσα, ένα φίλο μου είπε που το είδε. Σε ένα καφέ, σε ένα τέτοιο, όλοι θα πάνε να το δουν το παιχνίδι. Τώρα δεν γίνεται να είσαι αριανός και να μην δεις το Πάο Κάρης. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, και σε καφέ να πας, την Πάο Κάρα πληρώνεις. Μάλιστα. Το καφεδάκι σου πάει την Πάο Κάρα. Εντάξει, αντίστοιχα όταν πηγαίνεις και βλέπεις το παιχνίδι του Κλέανδρου Σβικέλη, τη πληρώνεις την Αριανάρα. Έτσι δεν πηγαίνει. Ένθεν και ένθεν. Ναι, η Νόβα, ας πούμε, έχει μια ομάδα τη οποία τη δίνει αγωνιστική υπεραξία, ας πούμε. Μια ομάδα πληρώνουμε 0,005. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Εδώ είναι 100% πληρωμή. Μάλιστα. Θα δούμε τη Δευτέρα. Είπαμε για μας σήμερα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν οι συνδρομές. Αυτό να συζητάμε τη Δευτέρα. Πώς ήρθαν. Εννοείται. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσαό, τσαό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τα Rottweiler θέλουν να τα ταΐζεις Ντόναλτ. Άμα τα πετάς Ντόναλτ, δεν κινδυνεύεις από Rottweiler. Αυτά, αυτό είναι κανόνα. Δύο freestyler επίσης σβάλανε. Λοιπόν, θα τα πούμε, θα τα πούμε. Υπάρχει μια σελίδα Μιχάλης Φωτιάδης
Είναι η αυθεντική στο Facebook. Δεν γνωρίζω. Με 7-8 αναρτήσεις και χωρίς την επέμβαση της αντιτρομοκρατικής της ορθογραφίας. Όχι, δεν γνωρίζω να σου πω την αλήθεια. Είναι η κανονική να βγει και να μας τα πει. Λοιπόν, σε λίγο θα μας ζητήσουν και ξένους ακροατές αυτοί, ρε Παπί. Δηλαδή το επόμενο είναι ξένοι ακροατές. Και όπως είπαμε, 8.30 ώρα το Κλαρίνο τελειώνει, 9 παρά η πρώτη ανακοίνωση για τη διαιτησία και 9.30 ώρα η ανακοίνωση το όνομα του προπονητή, Μουλαχασάνοβιτ. Μάλιστα, έγινε. Χαιρετούμε, τσάω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Εγώ είμαι. Ναι, καλημέρα. Έλα, τι γίνεται. Να, τις παιδικές φωνούλες. Καλά είμαστε. Τι, ανέβηκαν οι τόνοι. Ανέβηκαν, εντάξει μωρέ, σε πολύ κοσμία επίπεδα είμαστε ακόμη. Τι, 8.30 ώρα τελειώνει ο αγώνας, τόσο νωρίς είναι. 6.30 ώρα είναι, δεν ξέρεις καν τι ώρα είναι το μάτς. Τι να κάνω, ρε Μπάρι. Κάτσε να σε ενημερώσω εγώ για να επιτελέσουμε και έργο. 6.30, να λοιπόν, να λοιπόν. Ποιοι παίζουνε, ποιες ομάδες παίζουνε. Έτσι. 6.30, ναι, από γεματάκι. Να, άσχετο τώρα, τις ώρες ποιος καθορίζει. Η διοργανώτρια αρχή, φαντάζομαι. Η Super League παλιά νομίζω ότι καθόριζε το συνδρομητικό, ναι, όταν τα είχε μόνο του. Σε αυτό... Και έχω την εντύπωση, ναι, ότι μέχρι και πριν από κάποια σεζόν δεν παίζονταν το ίδιο σουκού δύο ντέρμπι. Όχι, δεν παίζονταν το ίδιο σουκού, παίζονταν σε διαφορετικές ώρες. Όχι, Μπαμπ, ναι. Δεν παίζονταν δύο σουκού. Αν θυμάσαι άλλη φορά παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Άρης ΠΑΟΚ. Έχει ξαναγίνει αυτό με Άρης ΠΑΟΚ να έχει Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Ολυμπιακός ΑΕΚ, μπορεί και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεν θυμάμαι. Αλλά τώρα εδώ, ας πούμε, θα μπορούσες να πεις ότι ο ΠΑΟΚ, αν ήθελε να το πάει στα άκρα, θα έπρεπε να απαιτήσει, ας πούμε, ο αγώνας να γίνει 8.30. Ναι, σπάσιμο νεύρο. Αλλά φαντάζομαι τώρα αυτό γίνεται σε συνεννόηση με το συνδρομητικό, αλλά την τελική, τέλος πάντων, απόφαση την έχει η διοργανώτρια αρχή. Η Λίγκα, ας πούμε, οπότε είπε... Έχω την εντύπωση ότι μέχρι και πριν από λίγα δεν γινόταν αυτό, Μπάμπη. Δεν παίρνανε για σουκού. Τέλος πάντων, ναι. Υπήρχε, πώς το λένε, υπήρχε όταν γίνεται η κλήρωση κόλλημα, το λένε, κάπως το λένε. Όχι, αυτό συνέβαινε, όχι, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα, συνέβαινε όταν... Αλγόριθμο. Αλγόριθμος. Κλειδάριθμο. Αυτό που δεν μπορεί να συμβεί είναι, πάω και Άρης να έχουν παιχνίδι εντός ταυτόχρονα, την ίδια αγωνιστική. Αυτό δεν συνέβαινε. Και Ολυμπιακός, και Παναθηναϊκός ΑΕΚ από τη στιγμή που αγωνίζονται στην ίδια έδρα. Αυτό τέλος είναι πάνω. Το. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Εγώ θυμάμαι κι άλλα. Τέλος πάντων. Καθένας, ό,τι θυμάμαστε, είμαστε έτσι κι αλλιώς στην εκπομπή. Είπες αποτελέσματα, έδωσες αποτελέσματα. Δεν δώσαμε ακόμα ούτε σκοράκια, ούτε αποτελέσματα που χθεσινή τέτοια. Πιάσαμε τη δουλειά από το. Πώς και πώς. Έτσι. Πώς τα προγνωστικά της παρέας μετά τις 7.30. Ωραία. Έτσι. Έγινε, σε φιλούμπε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα. Νίκος Βασιλικός Τόξης. Τι κάνουμε. Καλά, εσύ. Ωραία, μια χαρά. Το προγνωστικό μου είναι 0-0 και κλωτσοσκούφι και κίτρινες κόκκινες. Λες. Και βαρ και το μάτσο θα διαρκέσει 110 λεπτά. Αυτό είναι ούτε ο πιο αισιόδοξος ραδιοφωνικός παραγωγός δεν το περιμένει αυτό που λες. Τι εννοείς. Δηλαδή, ότι θα έχει... δώσει ψωμάκι. Όχι απλά ψωμάκι. Το πλέον αγόρας, ναι. Πουλάω. Ναι, το 0-0 με όλα αυτά που λες θα είναι όχι απλά ξεπουλούμε, θα το συζητάμε 4 χρόνια. Γιατί το 3-3 τι θα είναι. Ματσάρα θα λέμε, θα χαλάσει. Δεν θέλουμε 3-3 ματσάρα να μπαίνουν γκολ, να υπάρχουν συγκίνησεις. Θέλουμε 0-0 με VAR. Θέλουμε οπωσδήποτε VAR. Η δική μου ερώτηση είναι η εξής. Ο Μίτσος στο χωριό παίρνει συνδρομή 7.99 και βλέπει το μάτι. Ναι. Ο επιχειρηματίας με 500 άτομα στο μαγαζί του πληρώνει πάλι 7.99. Όχι, 7.99 υπάρχουν νομίζω πακέτα για όλη τη σεζόν, τα οποία. Γιατί να πάρει επιχειρηματία στο ακριβό, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του με το φθηνό. Είναι καλύτερη γραμμή, είναι κερδίζει και κάτι. Τον υποχρεώνει ένα αβιδόσκυλο να μην πληρώσει 7,99 αλλά 37. Δεν κατάλαβα. Τώρα μπερδεύτηκα λίγο. Πώς μπορεί να υποχρεώσει τον επιχειρηματία του μαγαζιού των 200-300 ατόμων να πληρώσει πάνω από 7,99. Ναι. Όπως μπορεί η Νόβα και η Κοσμοτέ βάσει τον. Πώς να σου πω.
δημόσιο θέμα κτλ. Ναι, δημόσιο θέμα υπάρχει, ρε παιδί μου. Ναι, στο ίντερνετ δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στο ίντερνετ. Ναι. Δημόσιο θέμα. Δημόσιο θέαμα. Είναι η ανταποδοτικότητα. Καταλάβει. Ναι, είναι η ανταποδοτικότητα. Δεν μπορεί όμως, δεν υπάρχει μηχανισμός για να σε υποχρεώσει στο ίντερνετ να το κάνει. Δεν μπορεί να επιβληθεί. Ναι, σου λέει, ρε παιδί μου, ας πούμε, προκειμένου, ξέρω εγώ, πάω κοντά σου δίνω ένα πακέτο στο οποίο έχει τη δυνατότητα να αναμεταδεί το παιχνίδι σε πέντε συσκευές. Καταλαβαίνεις, ας πούμε, ποιο είναι το σκεπτικό. Το πακέτο, το 799 είναι μόνο για μια συσκευή. Για μια συσκευή. Για 57. Όχι, είναι για ένα. Είσαι σίγουρος. Ναι, ναι, σιγουρότατος. Είτε για κινητό, είτε για τάμπλετ, είτε για λάπτοπ, είτε για smart TV. Καταλαβαίνω, εντάξει. Ναι. Τότε καταλαβαίνω. Ενώ, ας πούμε, με το διευρυμένο πακέτο έχει τη δυνατότητα να αναμεταδίδει σε πέντε διαφορετικούς, ας πούμε. Α, τότε εντάξει, ναι. Βλέπω. Λοιπόν, το άθλημά μας φυσικά είναι τραγικά τα πράγματα. Δεν ξέρω, έχει δει Περιστέρη, Προμηθέα, ας πούμε. Είναι πλέον η διαφορά τους είναι τρομακτική με τις ομάδες ΠΑΟΚ. Καλά, είπαμε ΠΑΟΚ τώρα πάνε πρώτη αγωνιστική ντέρμπι παραμονής. Δεν τους συζητάμε. Καλά. Ο Δε Άρης, ο ΠΑΟΚ τελικά έφτιαξε μια σχετική ομαδούλα κοντρολαρισμένη. Ο Δε Άρης είναι σε εφιαλτική κατάσταση. Παλεύει, πήρε Γιάνκοβιτς και παλεύει τώρα να. Δεν πήρε Γιάνκοβιτς. Ο Γιάνκοβιτς πήρε Σινάκη τελικά. Ναι, α, ωραία, έμεινα πίσω. Τι ωραία. Μάλιστα. Όχι, ο Άρης είναι σε εφιαλτική κατάσταση. Mm-hmm. Εφιαλτική. Και να αρθεί τον Μπάν είναι σε εφιαλτική κατάσταση. Mm-hmm. Το μόνο που θα το σώσει τον Άρη είναι οι 3.000 που θα πηγαίνουν στο παλέ. Ελπίζω, αν κινδυνεύει, να συσπηρωθούν. Το αντίστοιχο και στο Παλατάκι. Ότι αν κινδυνεύει το Παλατάκι. Στο Παλατάκι κινδυνεύει, δεν κινδυνεύει πάλι 500. Όχι, άμα κινδυνεύει θα πάνε παραπάνω. Έτσι είναι. Λοιπόν, έγινε. Μόνο στο ζωή και θανάτου θα πάνε παραπάνω. Έγινε. Φιλιά τσάτσα. Όπως λέμε, ειρήνη και φιλία. Ωραία. Στάδιο ζωή και θανάτου. Θα μπορούσε να ήταν μια ωραία ονομασία. 7 και 32 πρώτα λεπτά. Θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. Εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4. We are family, είμαστε όλοι μαζί. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή. Στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας μας. 7 και 39 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τους έσχατους που προστίθεται στην παρεούλα μας. Επικοινωνούμε στο 2310287 και 38. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook μας. Και ο φίλος μας ο Παναγιώτης και ο φίλος μας ο Κώστας μας γράφουν το ίδιο πράγμα, ότι το επαγγελματικό πακέτο είναι 200 ευρώ, μιας και δημιουργήθηκε μια απορία. Το επαγγελματικό πακέτο του ΠΑΟΚ TV και έχεις τη δυνατότητα να μεταδώσεις σε 5 διαφορετικές συσκευές, να αναμεταδώσεις δηλαδή την εικόνα και την να προβάλλεις στα παιχνίδια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Να πω τον κωδικό μου. 666 66 και 6. Όπως ένας θεός κάποτε ανέβασε κερδισμένο δελτίο στο διαδίκτυο και πήγε με τον κωδικό κανονικά και πήγε ο άλλος και το ξαργύρωσε. Ναι, προφανώς αλλά κάποιος προποντζής. Ναι, και ο προποντζής την πληρώνει άσχημα μετά. Ναι, λες. Βέβαια, βέβαια την πληρώνει γιατί απαγορεύεται να γίνεται αυτό. Άντε να το αποδείξεις. Τι θα πήγαινε στο δελτίο. Πώς θα το αποδείξεις. Mm. Πώς θα να το από ποια μηχανή, από ποιο τερματικό έγινε εξαργύρωση. Ναι. Είναι πολύ εύκολα, πολύ απλά είναι αυτά. Μπάμπη, αυτά είναι πρώτη δημοτικού. Ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ 10 χρόνια βγαίνει τρίτος στο μπάσκετ. Να πω, αυτός που δηλώνει μπασκετικός και έχει να πάει στο Παλατάκι από την εποχή που χτίστηκε. Να του πω για τα πακέτα πολύ μυρλά, μα θέλει δεν παίρνει. Όχι, δεν μυρλιάσε, απλά ρώτησε και του διευκρινίσαμε, ας πούμε, τις απορίες. Ναι, παίρνει ένα σηματάκι που λέει όπως είναι εδώ ΠΑΟΚ TV, το οποίο λειτουργεί σαν κράχτης. Ναι, είναι για πέντε τηλεοράσεις προτζέκτορες, αν και υπάρχει και ένα άλλο σύστημα το οποίο δεν το λέω. Mm-hmm. Το ξέρουν οι προποντζίδες αυτό, mm-hmm, για πολλές οθόνες. Και φυσικά υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα και στο διαδίκτυο. Ποιος είπε ότι δεν υπάρχουν. Μάλλον δηλαδή απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Εδώ ένα απλό βίντεο. Αν δεν έχεις την συγκατάθεση για οτιδήποτε. Δηλαδή έχει ζητήσει μεγάλη εταιρεία από φίλο που είχε ένα site περιφύσεις και τα σχετικά. Και τουριστικό, το Green Tours, δεν ασχολείται πλέον. Mm-hmm. Και του ζήτησαν μεγάλες εταιρείες για κάποια βίντεο και δεν τα έδωσε. Mm-hmm. Και το National Geographic του ζήτησε και λέει δεν το δίνω. Mm-hmm. Έτσι.
Μάλιστα. Έχει το δικαίωμα λοιπόν. Καλά, προφανώς. Να βγει προφανώς, το, να το Χριστινάκι, ναι, να μας δώσει τα προγνωστικά. Λογικά μας ακούει, ναι. Και όχι φλόριες. 3-0 το ντέρμπι. Ντέρμπι, τέλος πάντων. 4-0. Μην προκαταβάλεις. 4-0. Και εσύ μην είσαι... μην ακούσω κανένα 1-1. Σε προλαβαίνω, πριν φύγεις. Μπορεί να είναι και 2-2, δεν ξέρεις. Προλαβαίνω, μιλάμε. Έγινε, τσάω. Επίσης, επίσης. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Που καλά, ούτε σκηνοθετημένο να το είχαμε. Κωδικός 666667 εδώ. Έτσι. Σε, σε κάλεσε ο κόσμος και ξύπνησες για να παρέχεις την τεχνογνωσία σου. Βέβαια, τι θα το αγνοήσω, μπορώ. Έτσι, Παρασκευή μοιράζουμε εκατομμύρια για να πάνε κάνει ο κόσμος συνδρομές στο PAK TV. Γι' αυτό το 799, ναι, δεν χρειάζεται εκατομμύρια, 799, μόνο με 799. Ναι, ξέρε παιδί μου, παίζεις στα μάτς του Σαββάτου και την Κυριακή, έχεις το πακέτο μέσα στην τσέπη και πας και τα σκάς. Ναι. Δεν μου λες, δεν πιστεύω να βρέχει την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν θα βρέχει. Α, εντάξει, πώς θα παίξουνε. Εντάξει, και με βροχή η δουλειά τους είναι. Εμείς, δηλαδή, πώς ερχόμαστε με βροχή. Σήμερα έχει αγέρδες, είχε 15 βαθμούς η στάση να περιμένουμε 10 λεπτά το λεωφορείο. Πώς ερχόμαστε, δεν κατάλαβα. Εντάξει, οκ, βρέχεσαι λίγο, μπαίνει στο στούντιο, κάνει ένα ναι, τα... βρέχει με στο στούντιο. Αυτά τα καημένα τα παιδιά, πλάτσα πλούσα κάτω στο λασπωμένο γήπεδο. Να παίξουν ωραία τη φανέλα, ρε, να πούμε. Τα παλιά τα χρόνια για μια πορτοκαλάδα παίζανε, να πούμε. Άντε σήμερα δύσκολο, τα έχουν όλα. Κάμπι, δύσκολο να ναι, παίξουν έτσι. Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ σε προκαλεί ο κόσμος να δώσεις τις προφητείες σου να μιλήσεις με τη γλώσσα της αλήθειας. Βεβαίως. Συγχαρητήρια για Κούβα που λέει ο φίλος μας ο Λευτέρης. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Όμως η πρόθεση μετράει. Έτσι. Ότι έχω πρόθεση να μοιράσω εκατομμύρια. Για πάμε. Πάω Κάρης. Από αυτό ξεκινάμε. Πάω Κάρης. 3-2. Τροφό. Ναι. Υπερματσάρα. Μάλιστα. Δεν έχω καταλάβει τίποτα από αυτή την εκπομπή. Δεν πειράζει. άκουσες κάποιοι. Λέγανε οι Αριανοί 2, λέγανε οι Παοξίδες 3 και πες να το βάλεις, ας πούμε, κάπου στην. Εγώ 3-2. Ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Μάζεψες, ας πούμε, έκανες έναν μέσο όρο. Ωραία, λοιπόν, Σάββατο στις 5 και 4 το προγραμματάκι αυτής της αγωνιστικούλας. Βόλος Νουπουσού με Όφη. 1-2. 1-1 θα το δώσω εγώ. Είσαι με τους κριτικοί δηλαδή. Όχι, απλά δεν είμαι με τον νου που σου Βόλου. Μάλιστα, ωραία. Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος Αθηνών στις 7.30. Κοίτα, θα ψηφίσω Τρίπολη λόγω επειδή είναι πιο κοντά. Ναι, ναι. 1-0. 0-1 θα το δώσω εγώ, θα σε πάω κόντρα. Ο Ατρόμητος, ναι, ναι, ήρθε η στιγμή να κάνει το πρώτο του, την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Στις 8 του Σαββάτου, Πανετολικός ΑΕΚ. 1-2. 0-2 είμαι εγώ. Κοντά είμαστε. Κοντά είμαστε σε αυτό. Συμπλέουμε. Την Κυριακή στις 3 η ώρα. Άμα την Κυριακή ξυπνάμε, καφεδάκι και βλέπουμε ματσάκια. Για όσους βγουν το βράδυ, ξέρεις, θα ξυπνήσουν μία η ώρα, ας πούμε, εκεί, με hangover και τέτοια. 3 η ώρα, Λάρισα Ξάνθη. Λάρισα Ξάνθη. Να θύμισε μου λίγο ότι ο προηγούμενος σου κουί Ξάνθη κέρδισε. Κέρδισε 2-1. 2-1 τον Πανετολικό, βέβαια. Βέβαια. Είναι αίτητη, έχει το 3 στα 3 αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Έτσι ήρθε η ώρα να χάσει. Βόμβα. Μάλιστα. Για να ρίχτω. Ρίξτε το παπά. Λάρισα Ξάνθη, είπαμε. Ναι, ναι. 1-0. 0-0 θα το δώσω εγώ. Στις 6.30 το πάω Κάρης Θεσσαλονίκης. Είπες 3-2, θα το δώσω εγώ 2-2. Έτσι, για να είμαι καλή. Για να είμαι καλή. Τι θα έχεις δώσει, εγώ ούτε ένα χι. Μου ήρθε ρε παιδί μου, δεν έχω γιο ταχύ. Για να είσαι καλυμμένος, ναι, για να μην σε βρίζουν ούτε οι μένους. Το είτε. Μαλαγάνα. Μαλαγάνα, σημαίνα σε εγώ. Εντάξει, με βρίζουν οι Παοξίδες τώρα. Γιατί το χι δεν είναι θετικό αποτέλεσμα για τον Πάοκ. Ο Πάοκ θέλει μόνο την νίκη. Ενώ Άρης και με χι, εντάξει, επιβιώνει. Επιβιώνει. Ναι. Μάλιστα. Λαμία Πανιόνιο στις 7.30. Λαμία Πανιόνιο. Τώρα θα δώσω χι, θα δώσω 1-1. 1-1, θα το δώσω 1-0 η Λαμία και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 8.30. 0-3. 0-2 εγώ το δίνω. Εδώ κάπου συμπλέουμε μάλιστα τα προγνωστικά της παρέας για αυτή την αγωνιστική. Τα καταγράφει ο κόσμος, παίζει τα εντελώς αντίθετα. Για να έχει το κεφάλι του σίγουρο.
Μάλιστα. Θα μας κάτσει κάποια στιγμή, δεν μπορεί τόσα, τόσα προγνωστικά. Σε 10.000 χρόνια μπορεί να μας κάτσει. Εντάξει. 10.000 χρόνια, μια χαρά. Κάποτε τουλάχιστον θα μας έρθει. Κάποτε θα πούνε ότι προβλέψανε κι αυτοί. Κάποτε. Ναι, 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 βέβαια. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστινάκη μας, για την αυταπάρνηση με την οποία σήμερα έδωσε τα αποτελέσματα. Σηκώθηκε τέτοια ώρα παρασκευιάτικα. Γεια εμάς. Σαββατοκύριακο, και τέλος η δουλειά. Σε φιλούμε. Τσάω. Άντε, καλώς το γρήγο. Τσάω. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Γιατί είναι και αυτή η ενότητα της εκπομπούλας μας. Μια ψηλή λίγο στα αποτελέσματα της χθεσινής ημέρας. Άιντρακ Φραγκφούρτης, Άρσεναλ 0-3, Αποέλ Ντουντελάντς 3-4, Βασιλεία Κράσνονταρ 5-0, Καραμπάκ Σεβίλη 0-3, Κλούζ Λάτσιο 2-1, Κοπενχάγη Λουγκάνο 1-0, Λίντσερ Ρόζεμπορκ 1-0, Δυναμό Κιέβου Μάλμε 1-0, Αϊτχόβεν Σπόρτινγκ 3-2, Ρεν Σέλτικ 1-1, Σταντάρ Λιέγης Γκυμαράες 2-0, Χετάφε Τράμπζονσπορ 1-0, Βόλσβουρκ Αλεξάνδρεια 3-1, Γάνδη Σεντετιέν 3-2, Γκλάντμπαχ Βολσβερμπεργκερ 0-4, Γούλφς Μπράγκα 0-1, Εσπανιόλ Φερετσβάρος 1-1, Λουντογκόρετς Τσέσεκα Μόσχας 5-1, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Αστάνα 1-0, Παρτιζάν Αλκμαρ 2-2, Πόρτο Γιούγκ Μπόις 2-1, Ρέιντζες Φέγενορτ 1-0, Ρώμα Μπασεξεχήρ 4-0 και Σλόβαν Μπρατισλάβας Μπεσίκτας 4-2, το μεγαθύριο της Σλόβαν Μπρατισλάβας κατατρόπωσε τους γειτονές μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Επειδή ο παραγωγός της εκπομπής αβίαστα λέει διάφορες ειδήσεις που δεν τις εκμεριώνει και λέει σαν που θελάζει διάφορα, εμείς σαν ακροατές που σεβόμαστε την εκπομπούλα της καρδιάς μας, παίρνουμε να διορθώσουμε κάτι το οποίο πιθανόν να είπαμε και δεν ισχύει. Όπως. Εγώ είπα ότι ο Γιάνκοβιτς πήγε στον Άρη. Αυτό ναι. Έγινε ανακοίνωση από την ΚΑΕ, μισό λεπτό. Γράφτηκε και στο Λομπάτο Άρης, αλλά δεν έκλεισε 100% η συμφωνία. Μάλιστα. Η διαφορά ήταν μεγάλη και επειδή έκλεισε πολύ υψηλή τη διαφορά, ενθουσιασμένος που ο Γουλιέλμος το θεωρεί σίγουρο. Δεν μπήκαν οριστικές. Εγώ διαβάζω τα αριανίδικα τα site και ενημερώνω τους αριανούς ακροατές και με ρίξαν στον κουβά δηλαδή. Αυτό θες να μου πεις. Μάλιστα. Το ψημί στη στιγμή. Η τελευταία επαφή ήταν το 14 του μηνός. Ωραία. Και όσον αφορά τώρα το φίλο του μπασκετικού του Μπαουτζή που είπε ότι παραμένει στην ΑΕΚ, 16-17 ήταν στον Άρη Δανεικός, όχι 16-17. 17-18 είχε πάει στην Αδώρα και 18-19 πέρυσι στο Χολαργό. Θα τον μπερδεύει με το Σάκοτα. Αλλά όταν λέμε μπασκετικός παοξής είναι σαν να λέμε Μουαμεθανός που τρώει χοιρινό. Ωραία. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Καλημέριζω ο φίλο μου τον Θάνο. Εννοείται εκπομπή που λέει ανακρίβειες και με συμπληρώνει, με διορθώνει. Καλημέρα, Μπάμπη. Την Τρίπολη νίκησε η Ξάνθη και όχι τον Πανετολικό. Ζητάω συγγνώμη από τους πολυπληθείς φίλους του ΑΟΞΑ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε, καλά Μπάμπη? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Έχω λίγα λεπτά που είμαι στον δρόμο. Μήπως έχεις καμιά ανταπόκριση από τον περιφερειακό? Τι γίνεται εκεί πέρα? Ας μας πάρει ένας φίλος τηλέφωνο. Δεν έχω ανταπόκριση γιατί είμαι στο στούντιο και κανένας δεν μας έχει μιλήσει από εκεί. Αλλά φαντάζομαι για να μην μας το αναφέρουνε δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ή πολύ απλά δεν μας ακούνε. Έχει αυτή τη στιγμή προς μέτωπο προς ανατολικά, έχει σταματημένα αυτοκίνητα, στέλνους Κωνσταντινοπολίτικα, τούνελ κτλ. Αλλά ναι. Πρέπει να έχει κάποιο τροχαίο γιατί έχει πάρα πολύ αυτοκίνητο. Μάλιστα. Καλά κάνεις και μας ενημερώνει αν μπορεί κάποιος φίλος να μας δώσει μια πιο περιστατωμένη εικόνα, αν έχει περάσει από κάποιο σημείο που έχει πρόβλημα. Πολύ ευχαρίστω στο 2310283. Να σε καλά, ευχαριστούμε. Είναι στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων που είναι άλλος ραδιοφωνικός σταθμός, έχει μεγαλύτερη ακροματικότητα. Γι' αυτό δημιουργείται κίνηση. Εδώ στη Λέοντα Σοφού, τίποτα. Και πάρκινγκ βρίσκεις και τα πάντα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα, παπί. Καλημέρα. Έλα, γόρι μου. Για ρίχτα. Λοιπόν, να πούμε κωδικό. Κωδικό. Κουλούρεν. Αφούστεν, κουλούρεν. Μάλιστα, ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ καλό. Γερμανικό. Ναι, βέβαια. Γερμανικό νούμερο 2-4, ναι. Λοιπόν, καλημέρα Χριστίνα, πες μου τέτοιο. Καταρχήν της Κυριακής ήταν τέτοιο, πες τον. Πες τον Ξάνθη Τρίπολη, γεια. Ναι, το μου, ναι. 2-1. Ναι, μας το διόρθωσα. Ναι. Πέρασε μια εβδομάδα. Πέρασε μια εβδομάδα. Σκουράκια της παρέας. Ναι, έτσι. Μια εβδομάδα. Θα το λέω διαφορετικά κάθε πόλη τι γλυκάκι.
κριτική. Μάλιστα. Ρίχτα, ρίχτα, ρίχτα. Εσύ γιατί θα με δίνει, εγώ, όπω ξέρετε, ανακάτεψε. Ανακάτεψε το κρασάνι και θα μου λέει. Ξανά τα ίδια. Βόλο, Σόφι. Καλημέρα, καταρχήν την Χριστίνα μα. Μελλοντολόγο, ναι. Μελλοντολόγο και πνευματολόγο και γενικά είναι από. Και από Καλαμάτα έχουν και καλό λάδι και αυτά. Βέβαια, βέβαια. Και άλλα καλά έχουν στην Καλαμάτα. Και άλλα καλά. Βέβαια, λοιπόν. Ναι. Έχουν και στάρ εκεί πέρα. Ναι. Έχουν και ένα στάρ που πήγε στο Έψιλον τώρα από εκεί με μεταγραφή. Από το νέο Έψιλον πήγε στο τέτοιο. Μάλιστα. Κατάλαβα. Άστα να το πω μετά. Μετά, μετά. Τη Δευτέρα. Βόλο, Σόφι, γρήγορα. Βόλο, Μπέος με τέτοια, τέτοια πες το, μυζάκια, ιστορίες, τσιπουράκια, Βόλος, Όφι, αυτό το βάζω 2-1. Μάλιστα, Τρίπολη Ατρόμητος. Τρίπολη. Έκανε 3-3, κουλούρεν, βάζω τώρα να γίνει 2-1. Μάλιστα, ωραία. Πανετολικός ΑΕΚ. Πανετολικός, Θαλισσάκης Πανετολικός, εκεί έχουν σαλάμια ιστορίες. Σαλάμια, μάλιστα, μαθαίνουμε κάτι για την κάθε πόλη. Έχουν εκεί πέρα σαλάμια, αυτός που έγινε ο πρόεδρος σε χορηγία και αυτά. Ναι. Σωστά. Ναι, σωστά. Μπράβο, τα μπορούμε. Λοιπόν, 2-1 βάλε. Μάλιστα, 2-1 βάζω. Λάρισα Ξάνθη. Ω, Λάρισα Ξάνθη. Λάρισα, Σίδα και Λαχτάρισα. 1-1 βάλε. 1-1. Πάω Κάρι. Παουκάρα, Αφούστεν, 2-0. 2-0, νάτος και ο Φωτιάδης. Παφούλιας, Φωτιάδης και Ταερίνα δίνουν νίκη του Πάου, παιδιά. Βέβαια. Αυτά πρέπει να τα αναφέρουμε. Λαμία Πανιώνιος. Λαμία που έχουν τα γλυκά και αυτά. Λαμία Πανιώνιος, Λαμία. Η δέσχη, Λαμία βλέπω. 1-1. 1-1 και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Βάλε 2-0 Ολυμπιακός. 2-0 Ολυμπιακός, συμφωνούμε λοιπόν, σε ευχαριστούμε γιατί πρέπει να πάμε τις γραμμούλες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από εξωτική σταθμή. Πάλι με μένα ασχολείσαι. Σταμάτα. Από περιφερή. Το παραδέκα βγαίνεις μόνο τον κόσμο ασχολείσαι. Δεν φτάνει που σε είπα χθες φάσον Άικον. Και εγώ περίμενα καμιά ενημέρωση από τον από τον περιφερειακό, αλλά τίποτα. Από τον περιφερειακό δεν μου λες. Ναι. Καταρχήν δεν θα κλείσεις το Λευτέρη γιατί παίρνει και τα λες σε μένα μετά. Θα τα ηχογραφώ και θα τα στέλνω να τα παίζεις. Ναι. Ναι. Είπε γιατί με έκλεισε που είπα για τον Τσακαλώτο, γιατί με έκλεισε που είπα για τον Αράου. Ναι. Τέλος πάντων, δεν θα κάνεις συμπεριφορά παράπονα. Λοιπόν, για τους άλλους. Άκου τώρα. Γιατί δεν το είπαμε και πριν αυτό, ξέχασα να σου το πω. Ναι. Που λένε για το Πασχαλάκη. Εγώ αν ήμουν προπονητής, γιατί δεν είναι όλοι, ξέρεις, εγώ αν ήμουν πολιτικός, αν ήμουν πρωθυπουργός. Ναι. Εγώ αν ήμουν προπονητής, σε αυτό το ματ, για να προστατεύσω, δεν θα έβαζα τον Πασχαλάκη βασικό. Γιατί πες ότι χάνουμε. Εντάξει. Τι να κάνει. Έτσι είναι. Σοβαρή ομάδα δεν το κάνει. Πες ότι χάνουμε. Μετά δεν θα αναγκαστείς και πνίγει κανένα γκολ. Ναι. Άμα χάσεις το μάτς, θα έχεις ούτως ή άλλως γκρινιά. Δηλαδή, αν αλλάξεις τον Πασχαλάκη και βάλεις τον Ζήφκοβιτς και τα φάγει, λέει, σε αυτό το μάτς βρήκε να το βάλει. Δεν υπάρχει. Ναι. Μετά ποιο μάτς όμως είναι. Ναι, με την ΑΕΚ. Τι θα κάνεις, τότε θα τον αλλάξεις με το ΆΚΑ. Οι σοβαρές ομάδες δεν αλλάζουν έτσι τερματοφύλακα. Αν τον αλλάζεις τώρα όμως, Ναι. Για να... σου λέω ένα άλλο, δεν σου λέω ότι δεν έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Τι τώρα. Δηλαδή έστω και την άλλη παράμετρο. Μα σου λέω, ό,τι και να κάνεις τα φταίνει τα πάντα. Άμα χάσεις τα φταίει και το POC TV και το streaming θα φταίει. Και τα Megabyte και τα Beach Byte. Ναι, σου λέω, αλλά πες ότι από τα 12 γκολ που. Από τα 14 γκολ που έχουμε φάει, στα 12 έχει συμμετοχή ότι φταίει. Επομένως, υπάρχει και μια λογική να τον αλλάξει τώρα και μετά πες με την ΑΕΚ. Και η άμυνα φταίει, να αλλάξει και η άμυνα. Είναι συνολική και τα χαφ φταίνε για να φάσει ένα γκολ. Είναι και μερικά ζάχαρη. Ναι, φταίει και η άμυνα. Να αλλάξει και η άμυνα δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, τέλος πάντων. Πάλι θα κερδίσουμε. Ωραία, έγινε. Τέλος πάντων. Άντε, τα λέμε. Τσαο. Είπε ο φίλος μας υπουργός ένα λεπτό στο τελευταίο μισάωρο. Γίνεται σφαγή. Καλημέρα. Καλημέρα. Α, όρι μου, νάτος. Ένα λεπτό. Τι έγινε, μίλησε ένα λεπτό, μίλησε και στη Σταυρούπολη. Ναι, μίλησε στη Σταυρούπολη για ένα λεπτό. Μίλα και εσύ. Το καλύτερο φούρνο έχει. Μάλιστα, γλύψε τώρα, γλύψε, γλυφτράκι. Να σου πω κάτι. Ακούω. 27 άρχιναν οι πληρωμές, να ξέρεις. Μα ποιες πληρωμές, του στοιχήματος. Το δημόσιο, γιατί μας νοιάζει εμάς το δημόσιο. Κάποιοι μπορεί να νοιάζονται που παίρνουμε. Σωστό και αυτό, καλά κάνεις και ενημερώνεις, ναι. Ξέρεις τι γίνεται, το θέμα αυτό. Το θέμα.
με παίρνει κάποια κοπέλα από κάτω δικηγορικό γραφείο, όπως λέγεται αυτό, δικηγόρη. Ναι. Και μου ζητάνε, ναι, για να προχωρήσουμε για τη συντάξη, ναι, για να πάρει, να πάρει παραπάνω, γιατί σου κόψανε πολλά λεφτά. Ναι, η δικηγόρας τι θέλει από σένα, να της δώσει νομικές συμβουλές? Όχι, τι? Να πληρώσω κάτι χαρτός, γιατί εγώ δεν έχω λεφτά να πληρώσω. Ναι. Τα εξαγραμμένα. Καλύτερα να παίρνω 200 ευρώ που παίρνω κάθε μήνα, παρά να πληρώσω. Μάλιστα, ωραία. Έγινε, σε χαιρετούμε. Εύχομαι καλή ξεκούραση. Έτσι, καλή ξεκούραση, το κυριότερο αυτό είναι. Καλημέρα στην γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα φίλε μου, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα πρωί, ναι, πήρα να πω μια καλημέρα. Καλά έκανες και μας συγκινείς και νομίζω παίρνεις πρώτη φορά. Σε έχουμε ξανακούσει, δεν σε έχουμε ξανακούσει? Όχι, δεν, Παναθηναϊκός είμαι. Α, μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Τι να πω, πίκρα μεγάλη, δεν βαριέσαι, η ζωή προχωράει. Έτσι, τι σε όθησε να πάρεις τηλέφωνο στην εκπομπή μας? Τίποτα, έτσι, για να πω μια καλημέρα και για να συζητήσουμε λίγο έτσι, για τα ποδοσφαιρικά. Παναθηναϊκός, δύσκολα, με Ολυμπιακό. Πολύ δύσκολα είναι φίλε μου, τι, εγώ φοβάμαι μη ρεζιλευτούμε κιόλας. Ναι, αλλά μήπως το πληγωμένο θηρίο να φοβάσαι, μήπως... Είναι και αυτό μια εξήγηση που δίνεις. Ναι. Μπαλαδόφατσα μεγάλη. Αλλά χωρίς κόσμο οργανωμένο μέσα, γκρίνια, μύρλα. Είναι και αυτό, ναι. Από πού μας τηλεφωνείς? Από Καβάλα, φίλε μου. Πάνω απ' όλα υποστηρίζω την ομάδα της πόλης μου, τον ΑΟΚ. Αγαπημένη Καβάλα, λατρεύω την Καβάλα. Ρε, την επισκέπτομαι συχνά, παίζω και μουσική. Τι να πω, ρε φίλε μου, ήμασταν στην έκτη θέση και με το έτσι θέλω μας ρίξαν στη Δέλτα Εθνική, να πούμε. Έτσι, έτσι, έτσι. Καβαλάρα, πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι. Θα είναι στην... και έτσι. Έχει κάνει ζημιές και στις μεγάλες ομάδες. Εννοείται, εννοείται, ναι, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό φωνέας των γιγάντων. Μάλιστα. Ναι, άντε, χάρηκα που σου άκουσα. Και εγώ, φιλιά, τσάω. Ναι, ναι. Στην αγαπημένη Σκαβόλα, πολύ καιρό έχω να πάω. Τις αρχές του καλοκαιριού. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Πασχάλη που εδώ κι αν υπάρχει ρεπορτάζ επιτόπιο και με φωτογραφικό δεν μπορούμε να το μεταδώσουμε τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, αλλά υπάρχει καραμπόλα, υπάρχει τρακάρισμα στην περιφερειακή από δυτικά στο ρεύμα για ανατολικά εκεί στο τούνελ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Ιορδάνη που μας ενημερώνει. Στον περιφερειακό, στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, έχει δύο διαφορετικές καραμπόλες. Κλασικά με το που έχουμε It's raining men, αλληλούια, αλλά it's not αλληλούια. Η κίνηση ξεκινά από την έξοδο ασφαλιστοχωρίου και φτάνει ως την Καλαμαριά. Οι φίλοι λένε να αποφύγουν τον περιφερειακό. Καλημέρα. Μάλιστα, αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής και πάρα πολύ σοβαρή, πολύ πιο σοβαρή από όλα τα υπόλοιπα. Καθιερωμένη όποτε βρέχει. Αυτά έχουμε δυστυχώς στο χειρότερο δρόμο. Νομίζω όλη τη Ελλάδα. Και η τελευταία γραμμούλα, ένα λεπτάκι, καλημέρα. Έλα, Παπί. Ένα λεπτάκι, ναι, καλημέρα. 30 δευτερόλεπτα. Βεβαίως. Επειδή μπαίνω με κωδικό Λευτέρη 9999, είχαμε κωδικό Λευτέρη αυτή τη στιγμή, ένα προγνωστικό. Βεβαίως. Για το VAR, over 3,5 το VAR. Αυτό είναι το καλύτερο και έπρεπε να το συζητήσουμε από την αρχή. Over 3,5 φάσεις. Μάλιστα. Έγινε φιλιά, φιλιά, φιλιά. Αλληλούια. Λοιπόν, it's raining men, it's raining women. Εμείς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσουμε και να παραδώσουμε σκυτάλι στον Κωστή τον Τσατσαρό. Θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι και τις 10. Επανακάμπτουμε τη Δευτέρα με πολύ ψωμάκι στις 6. Να έχετε ένα όμορφο και ψύχρωμο Σαββατοκύριακο, κυρίως όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά. Λες και άμα το πούμε εμείς. Φιλιά, τσάω.